Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε άλλη μία εκπομπή, ώρα για μπάλα. Θα είμαστε μαζί σας και απόψε για να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα και όλη την αθλητική δράση που είχαμε το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα. Μόλις έχει ολοκληρωθεί ο τελευταίος αγώνας της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ για την δεύτερη φάση ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Αλκή. Πάντα παρέα εδώ με τον Γιώργο Σαββίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από μένα. Ένα αποτέλεσμα λίγο πολύ αναμενόμενο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι η Ανόρθωση ό,τι έκανε στην αρχή της βγήκε και παρόλο ότι παίξε με 10 με παίχτη λιγότερο, η Αλκή έκανε φάσεις, αλλά ήταν πάρα πολύ αναποτελεσματική. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στον συνάδελφο, στον Αλέξη τον Πάμπο, ο οποίος είναι στο γήπεδο, Σταντώνης Παπαδόπουλος, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα Πανίκο, καλησπέρα και στον Γιώργο. Εδώ πριν από λίγα λεπτά η Ανόρθωση λοιπόν επικράτησε 3-0 της Αλκής. Όσο άνετα δείχνει το τελικό σκορ, μόλον ότι υποχρεώθηκε από το 23ο λεπτό να αγωνίζεται με αριθμητικό μειονέκτημα λόγω αποβολής του Φρανς Σουζόχο, ο Νιγηριανός ο οποίος σίγουρα δεν έχει άστρο στο κυπριακό πρωτάθλημα με όλα αυτά που του έχουν συμβεί στις δύο συμμετοχές του μέχρι στιγμής στην σεζόν. Ζήτω, αν έχουμε την ευκαιρία να πάμε στον χώρο των αποδυτηρίων και να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Ανδρέα Παυλίδη. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Πανίκο, Γιώργο, κοντά μου ο Δημήτρης ο Κυπριανό από πλευράς του ισομάδος της Αλκής. Δημήτρη, ένα παιχνίδι που λίγο ή πολύ χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ανόρθωση. Ήρθαμε εδώ να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι από αυτό. Δεν πήγαμε καθόλου καλά στο παιχνίδι. Πρώτα 25 λεπτά δεχτήκαμε 3 τέρματα. Μετά ήταν λίγο δύσκολο να επανέλθουμε. Βρήκαμε τις ευκαιρίες μας, δεν σκοράραμε. Και μετά από αυτό, λίγο απογοητεύσει, λίγο η κούραση. Έμεινε το 3-0 και τελικά δεν πήραμε τίποτα από αυτό. Δημήτρη, είναι εντός ζώνης υποβιβασμού η ομάδα της Αλκής. Υπάρχουν όμως ακόμη 6 παιχνίδια. Είστε εκεί κοντά στην διεκδίκηση. Θα ήθελα 2 λόγια για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Σίγουρα δεν χάθηκε τίποτα, απλά η εμφάνιση μας ήταν απογοητευτική, αυτό μας πείραξε πιο πολύ. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάκια, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια που έρχονται μπροστά μας. Αυτό με το παραλήνιο που έρχεται η Κυριακή, πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλα και να πάμε για την νίκη, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης. Αυτά από τον Δημήτρη Κυπριανό από πλευράς της Αλκής. Κοντά μου σε πολύ λίγο και ο Γκόρντον Σίντελφελτ από πλευράς της Ανόρθωσης. Γκόρντον, congratulations for the victory. Very good performance actually in the first half especially and controlling the game even with 10 players in the second half. Yes, I think we were from the side of coach we were very prepared for this game, for the way how they're going to play. We knew that we have to be serious till the last moment, especially when we get the red card. And we managed to control the game, even with 10 players. I'm glad that we had a courage. This is the most important thing, that we didn't just give them a ball and then prayer. We won. I think that the only thing to say to my team is congratulations and to continue like this. One moment to translate. Ο Γκόρντον Σίντελφελτ μας είπε ότι ο προπονητής μας προετοίμασε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την νίκη. Συγχαρητήρια στους συμποδοσφαιριστές μου. Δεν δώσαμε την μπάλα παρά το ότι μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές στον αντίπαλο και απλά να αμυνόμαστε. Και σίγουρα είναι πολύ ικανοποιημένος για αυτή την νίκη. Γκόρντον, you signed a new contract with Ανόρθωσης, 1+1 year. You are happy to stay in Ανόρθωσης. Of course, me, my family, we all have that was an important thing for me. And I think we all owe to ourselves a better year, a better time for the club. And this is the goal for next year. That's why I stay, to be in this good part and also to celebrate, to see celebration on this pitch. Γκόρντον, thank you very much and best of luck for the rest of the season. Μας είπε στην τελευταία ερώτηση ο Γκόρντον Σίντελφελτ ότι είναι πολύ χαρούμενος που παραμένει στην Ανόρθωση και αυτός και η οικογένειά του και σίγουρα βλέπει την επόμενη χρονιά και θέλει η επόμενη χρονιά να είναι πολύ καλύτερη για την ομάδα της αμοχώς του. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα για αυτά τα πρώτα ρεπορτάζ. Θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να ακούσουμε και τους δύο προπονητές στη συνέντευξη τύπου. Πανίκο και Γιώργο, λόγος ήταν σε εσάς. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρώτο ρεπορτάζ που είχαμε από το γήπεδο από τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Γιώργο, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί μέχρι να ετοιμαστούμε για να έχουμε τον πρόεδρο της Ανόρθωσης στον χώρο των δηλώσεων, για να έχουμε μια συνέντευξη μαζί του. Σύντομο σχόλιο για το παιχνίδι. Σύντομο σχόλιο για το παιχνίδι, ναι. Θεωρώ ότι η Ανόρθωση ήταν
πάρα πολύ αποτελεσματική. Κατάφερε ουσιαστικά ό,τι έκανε, το έκανε γκολ. Και νομίζω ότι βλέποντας και το υπόλοιπο του παιχνιδιού, αυτό καθόρισε και το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να... Ωραία, εντάξει. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο Αντώνης Παπαδόπουλος για τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, τον Μιχάλη Χατζιπαντέλα. Αλέξη, μία ερώτηση σε σένα. Τι έγινε στην φάση που αποβλήθηκε ο Ζόχο? Δεν το έχουμε αντιληφθεί στην πλήρη έκτασή του. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι ο Ζόχο... Η ενημέρωση από τον τέταρτο διαιτητή ήταν ότι ο Ζόχο προέβη σε απρεπή χειρονομία, την οποία αντιλήφθηκε ο βοηθός του Γιώργου Νικολάου, και κατόπιν της δικής του ενημέρωσης πληροφόρησης, ο διαιτητής απέβαλε τον Ζόχο, τουλάχιστον από τις επαναληπτικές προβολές που είδαμε την ώρα που προσπαθούσε να μιλήσει ο Ζόχο με τον Γιώργο Νικολάου. Αυτό που αντιληφθήκαμε από τις κινήσεις του είναι ότι δεχόταν φτισήματα από τους οπαδούς της Αλκής, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι πίσω στην εστία του στο πρώτο ημίχρονο. Αν αυτό ήταν μια εξήγηση, μια δικαιολογία από πλευράς του Ζόχο για την αντίδρασή του προς τους οπαδούς της Αλκής, αυτό δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Μόνο ο ίδιος αλλά και ο διαιτητής με το φύλλο αγώνος που θα συντάξει είναι σε θέση να διαλευκάνουν το τι ακριβώς συνέβη και ποια ήταν η απρεπής χειρονομία που τον οδήγησε στο να δείξει την απευθείας κόκκινη κάρτα στον 20χρονο Νιγηριανό. Πάντως δεν είναι, για να είμαστε έτσι σωστοί, δεν είναι της τύχης του Ζόχο να παίξει στην Κύπρο. Μετά από 57 μέρες έπαιξε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, μετά από 57 μέρες ξαναβρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο και δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Όχι, ο Ζόχο νομίζω, το είπα και στη μετάδοση, θα ακούει Κύπρο και θα τρέχει μακριά όταν θα ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Deportivo La Coruña. Διότι νομίζω τόσο κακή συναστρία σε έναν ποδοσφαιριστή 20 χρονών που ήρθε για να πάρει χρόνο συμμετοχής, θυμίζουμε. Αυτό ήταν ο λόγος που δόθηκε και δανεικός στην Ανόρθωση. Και να καταφέρνει στο πρώτο του παιχνίδι να έχει αυτήν την τύχη, μόλις ότι η ομάδα του κέρδισε στον αγωνιστικό χώρο, να χάσει λόγω δική του αντικανονική συμμετοχή και στην επανεμφάνισή του μετά από σχεδόν 2 μήνες να παίζει μόλις 22 λεπτά, στα οποία είναι ζήτημα αν είχε μία με δύο επαφές με την μπάλα, τότε τι να μιλάνε τα γεγονότα από μόνα τους. Όμως είναι έτοιμος και ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, οπότε... Να πάμε νομίζω στα highlights πρώτα, Αλέξη, κοντά σου, και αμέσως Ωραία. Μετά θα πάμε και στον πρόεδρο. Πάμε κοντά σου με τα highlights, να μας Ωραία. Τα περιγράψεις τι έγινε στο Αντώνης Παπαδόπουλος, και θα είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι με τον πρόεδρο. Ωραία, λοιπόν, εδώ ξεκινάμε το 5ο λεπτό, το μακρινό σουτ από τον Μπεσάτ. Ευνηδιάζεται ο Πάρτο, βάζει λανθασμένα τα χέρια του. Πήγαινε για απόκρουση σταθερή, δεν του βγήκε, η μπάλα με φάλτσα κατέληξε στο βάθος της εστίας του, 1-0, πολύ νωρίς για την Ανόρθωση. Κοίτατε και τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Ζόχο την ώρα που ο συμπαίκτης του δεχόταν τα συγχαρητήρια για τον γκολ. Κεφαλιά του Φλόρες, η πρώτη ευκαιρία για την Αλκή έπειτα από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μπελαμεϊρή. Δεν κατάφερε ο στόπερ ο Αργεντινός να βρει δίχτυα. Ένα σούτ από τον Φίτο Κυριάκου στην εστία του Πάντο θα πέσει στη γωνία του τροτοφυλάκας της Αλκής και θα αποκρούσει σταθερά. Ακολούθως κόντρα στο 21ο λεπτό. Η παλιά του Κυριάκου για τον Ντούρις. Θα περάσει την μπάλα δίπλα από τον Πάρτο. Θα έρθει όμως ο Σπόλιαριτς, ο αμυντικός, να παραχωρήσει το κόρνερ και να αποσοβήσει τη σχεδόν βέβαιη παραβίαση της εστίας της ομάδας του. Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Μπεσάτ θα κλέψει την μπάλα, θα την αλλάξει με τον Κοφή. Θα κάνει το παράλληλο γύρισμα, το οποίο θα μετατραπεί σε ασίστ για τον Ντούρις. Ένα το τέρμα στη σεζόν για τον Σλοβάκο επιθετικό. Πετάχτηκε ανάμεσα στους δύο αμυντικούς της Αλκής και με προβολή προώθησε την μπάλα στα δίχτυα του Πάρντο, που εδώ δεν είχε περιθώρια αντίδρασης. Η φάση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Ζόχο και έφερε την αποβολή του για απρεπή χειρονομία. Εδώ η κόκκινη κάρτα που του δείχνει ο Νικολάου. Κοιτάξτε εδώ την κίνηση του Ζόχο, ότι φάνηκε να παραπονιέται ότι τον έφτυναν από την κερκίδα πίσω οι φίλοι της Αλκής. Ημίωρο, ο Κοφή τροφοδοτεί τον Πράνιτς, ο οποίος θα πετύχει ένα εξαιρετικό τέρμα, δείγμα της ποιότητας και της ατομικής του κλάσης. Με δύο σπασίματα της μπάλας με το αριστερό, την έφερε εκεί που χρειαζόταν προκειμένου να σημαδέψει την ανοιχτή γωνία του Πάρντο και να διαμορφώσει το 3-0. Ακολούθως, η πιο μεγάλη ευκαιρία της Αλκής ήταν αυτό το διπλό δοκάρι, αρχικά με το σουτ του Κάρλος και στη συνέχεια το αντίστοιχο από τον Μπελαμεϊρή. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Η παλιά για τον Ντούρις θα κάνει το γύρισμα. Θα πεταχτεί ο Χαρί και θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ, ενώ περίμενε ο Ζωάο Βίκτορ. Νέα επίθεση για την Ανόρθωση, με παλιά για τον Κοφή, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ, θα φτάσει και στο τελείωμα, θα αποκρούσει σταθερά ο Ούρκο Πάρντο. Προσπάθεια για την Αλκή με σούτ του Σπόλιαριτς στα χέρια του Δημητρίου.
Νέα επίθεση για την Ανόρθωση. Από απόσταση ένα σουτ το οποίο δεν θα δυσκολέψει τον Ούρκο Πάρντο. Και πάλι προσπάθεια από τον Ιωάννου, ο οποίος είχε περάσει το παιχνίδι ως αλλαγή στη θέση του Πράνιτς. Αυτά ήταν λοιπόν τα τέρματα και τα κυριότερα στιγμιότυπα από την αναμέτρηση. Δίνουμε ξανά το λόγο στο στούντιο στον Πανίκο Θοδωσίου και στον Γιώργο Σαββίδη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Θα έρθουμε και πάλι κοντά στο Αντώνης Παπαδόπουλος με την δημοσιογραφική διάσκεψη. Είναι μαζί μας από το Αντώνης Παπαδόπουλος ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, ο Μιχάλης Χατζιπαντέλας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο τον οποίο μας διαθέτει. Κύριε Χατζιπαντέλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχήν είναι και ο Γιώργος Σαββίδης εδώ. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Χατζιπαντέλα, το μεγάλο ερώτημα, το πρώτο μεγάλο ερώτημα, είναι έτοιμος ο φάκελος των κριτηρίων για να κατατεθεί αύριο στην Ανόρθωση, από την Ανόρθωση στην ΚΟΠ? Ο φάκελος είναι έτοιμος και αύριο μέχρι το μεσημέρι θα τον καταθέσουμε στην ΚΟΠ. Ξέρω ότι, τουλάχιστον έτσι λένε οι πληροφορίες μας, είχατε μία συνάντηση κοντά στις 4.30 σήμερα με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής που ήταν για να ολοκληρωθεί ο φάκελος. Έτσι ήταν τα πράγματα. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες ή όχι? Αυτό είναι σωστό. Είχαμε μία συνάντηση σήμερα γύρω στις 4.30. Υπήρχαν κάποιες μικρές εκκρεμότητες και τις έχουμε διευθετήσει και αύριο θα κατατεθεί ο φάκελός μας συμπληρωμένος. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, μια ομάδα για να κοιτάξει μπροστά πρέπει να λύσει τα οικονομικά της. Δεδομένου αυτού ότι τα κριτήρια θα περάσουν, το οικονομικό το κομμάτι θα λυθεί και αν λυθεί, ποιο είναι το ποδοσφαιρικό πλάνο μετά? Το οικονομικό κομμάτι με τη βοήθεια του κόσμου της Ανόρθωσης που ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια και για όλες τη βοήθεια που έχει δώσει των τελευταίων καιρών, πιστεύουμε θα λυθεί και θα διευθετηθεί. Προβλήματα έχουμε και θα συνεχίζουμε να έχουμε, αλλά θέλουμε να έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική που να παίζει για τη φανέλα και για την ιστορία αυτού του σωματείου τα επόμενα χρόνια και τα επόμενα παιχνίδια. Θα θεωρήσω, πρόεδρε, ότι η Ανόρθωση την επόμενη χρονιά θα δώσει παρόν έτσι δυνατό? Όπως πριν φαντάζομαι. Η Ανόρθωση θεωρώ ότι πάντοτε πρέπει να δίνει παρόν. Θα δίναμε παρόν και αυτή τη φορά αν δεν συνέβαιναν κάποια πράγματα. Δηλαδή θα είμαστε στην πρώτη εξάδα. Δυστυχώς δεν είμαστε. Και θεωρώ ότι του χρόνου θα δώσουμε παρόν και θα δείξουμε την πραγματική εικόνα της Ανόρθωσης. Πρόεδρε, κεφάλαιο Στρούνα, πού βρίσκεται? Ο Στρούνα του έχουμε δώσει την πρότασή μας και περιμένουμε απάντηση τις επόμενες μέρες. Είσαστε αισιόδοξος? Είμαστε αισιόδοξοι, όπως και με το κεφάλαιο Σίντελφελτ. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι από την πρώτη στιγμή. Η Ανόρθωση είναι μια μεγάλη ομάδα. Η Ανόρθωση θεωρώ ότι πρέπει να είναι τιμή για ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε αυτήν την ομάδα. Εμείς κάνουμε τις προτάσεις μας και αναμένουμε απαντήσεις. Θεωρούμε ότι η πρότασή μας στο Στρούνα είναι λογική και περιμένουμε την απάντηση. Σε περίπτωση που δεν είναι θετική, η Ανόρθωση έχει εναλλακτικές λύσεις και είναι έτοιμη να τις ενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Κεφάλαιο Ρόνι Λέβη, έχω μια πληροφορία, πρόεδρε, που λέει ότι την Τρίτη το βράδυ έρχεται στην Κύπρο, την Τετάρτη έχετε συνάντηση με τον Ρόνι Λέβη. Ο Ρόνι Λέβη θα έρθει στην Κύπρο τις επόμενες μέρες. Είναι ένα κεφάλαιο ανοιχτό που μας δημιουργεί προβλήματα. Και όπως έχουμε λύσει αρκετά προβλήματα τον τελευταίο μήνα, και αυτό το κεφάλαιο θα λυθεί σύντομα. Αληθεύει όμως ότι την Τετάρτη θα έχετε την πρώτη σας συνάντηση? Θα έχουμε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Έχετε αποφασίσει σαν Ανόρθωση, φυσικά με τον νέο σας προπονητή, τον Τιμούρ Κετσπάγια, ποιοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα φύγουν από την ομάδα και αν είναι εύκολο να σπάσουν κάποια συμβόλαια? Αυτή τη στιγμή έχουμε προπονητή, τον κύριο Στρέπελ, και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για τη δουλειά που κάνει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Η ομάδα έδειξε και τα τελευταία δύο παιχνίδια, παρά τα προβλήματα που έχουμε, πως θα είναι δυνατή και αξιοπρεπής στο πρωτάθλημα. Θεωρούμε ότι θα είμαστε με τον κύριο Στρέπελ τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο. Όταν με το καλό φτάσουμε στο Μάιο θα δούμε τι θα κάνουμε.
Ναι. Είχαμε και μία εκδήλωση σήμερα, Πρόεδρε, πριν από την έναρξη του αγώνα. Ξέρω ότι θέλετε να μιλήσετε για αυτή την εκδήλωση. Βραβεύσατε τον Χρήστο Γεράνη, ένα μέλος των διοικητικών συμβουλίων των τελευταίων ετών για την ανόρθωση. Αυτό είναι σωστό. Η ανόρθωση θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε στο παρελθόν και να δούμε τι είχαν κάνει σωστά τα άτομα που έχουν ιδρύσει την ανόρθωση και μετά. Δυστυχώς, εμείς τα τελευταία χρόνια κάπου έχουμε χάσει το δρόμο μας. Θέλουμε η ανόρθωση να τιμά τα άτομα που τη βοηθάνε συστηματικά και να τα αναγνωρίζει. Έναν από αυτά τα άτομα που είναι πάντα στην ομάδα και όποτε τους ζητήσουμε βοήθεια είναι και ο κύριος Χρήστος Γεράνης. Και η πρώτη ενέργεια που έχουμε κάνει σαν νέο διοικητικό συμβούλιο του ποδοσφαιρικού τμήματος ήταν να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο ίσως να μπορείτε να μου απαντήσετε. Μάριος Αντωνιάδης σας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, όχι μόνο ο Μάριος Αντωνιάδης. Επιβεβαιώνετε όμως ότι σας ενδιαφέρει? Δεν επιβεβαιώνω, μας λέω η ανόρθωση είναι ένα σωματείο που παρά τα προβλήματα που έχουμε των τελευταίων καιρών, η βροχή από προτάσεις είναι καθημερινές. Και αυτό δείχνει πόσο δυνατή είναι αυτή η ομάδα και πόσο δυνατό είναι αυτό το σωματείο. Mm-hmm. Έχουμε καθημερινά προτάσεις από αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αξιολογούνται όλες οι προτάσεις και όταν υπογράψουμε, τότε θα το ανακοινώσουμε αμέσως και θα γνωρίζει και ο κόσμος της ανόρθωσης και εσείς. Ναι. Πρόεδρε, ξέρω ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνετε μία χωροεσπερίδα, άρρωστε την έχετε ανακοινώσει. Θα υπάρχει κάποια έκπληξη για τους οπαδούς της ανόρθωσης εκεί? Η έκπληξη είναι ότι θα υπάρχουν πάνω από 1.000 άτομα εκεί. Αυτό θα είναι ένα μήνυμα όχι μόνο στον κόσμο της ανόρθωσης, αλλά σε όλον τον κόσμο γενικά, πως η ανόρθωση είναι παρόν. Είναι ένα μήνυμα πως ο κόσμος της ομάδας αγαπάει αυτήν την ομάδα και την αγκαλιάζει και θα είναι πάντοτε παρόν και θα βοηθάμε όλες τις δυνάμεις ώστε να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματά μας. Για το κεφάλαιο Ζόχο θέλετε να πείτε κάτι, σήμερα που δέχτηκε κόκκινη κάρτα μετά από λίγα λεπτά συμμετοχής? Δεν έχω εδώ κάτι να πω. Μας στεναχωρεί το γεγονός ότι δέχθηκε μία κόκκινη κάρτα. Ήταν ένα πρόβλημα που, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θέλαμε να το λύσουμε αυτήν την εβδομάδα. Εμείς το λύσαμε. Κάναμε ό,τι περνούσε από τα χέρια μας. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να παίξουμε και ποδόσφαιρο. Άρα, δυστυχώς, δέχθηκε και κόκκινη κάρτα. Είναι ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση. Κεφάλαιο Όρεμπουργκ. Ξέρω ότι καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια εσείς προσωπικά για να βρείτε μία λύση, για να βρείτε μία γέφυρα επικοινωνίας και για να μπορέσει η ανόρθωση να απεμπλακεί από αυτόν τον οικονομικό βραχνά. Έχετε κάτι να μας πείτε? Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Η εξέλιξη είναι ότι έχουμε δώσει αναθεωρημένη πρόταση στην ομάδα και περιμένουμε την απάντηση. Αναθεωρημένη πρόταση. Η πρώτη ήταν στις 300.000. Είναι αναθεωρημένη? Είναι πρόταση αναθεωρημένη που θα διευθετήσει αυτό το πρόβλημα. Άρα έχετε... Να μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα ποσά. Τη στιγμή που είμαστε σε διαπραγματεύσεις, τους έχει γίνει ακόμα μια πρόταση και αναμένουμε την απάντηση της Όρεμπουργκ. Τελευταία πρόταση αυτή, Πρόεδρε? Μέχρι να υπογράψουμε, θεωρώ ότι είναι τελευταία. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά, και για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Καλό σας βράδυ. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στους δύο προπονητές. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ανόρθωση για την νίκη. Είναι μια ομάδα που για μένα δεν πρέπει να παίζει στο δεύτερο όμιλο, αλλά πάντα στον πρώτο. Δυστυχώς για μας δεν ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Καθόλου καλά, και για να μπορεί η Αλκίνα είναι απαιτητική απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους όπως είναι η Ανόρθωση, πρέπει όλοι να είμαστε σε καλή μέρα. Δυστυχώς δεν είμαστε σε καλή μέρα κάποιοι ποδοσφαιριστές. Δεν είχαμε καλή απόδοση ειδικά στις αρχές του παιχνιδιού και όταν μείνεις πίσω στο σκορ με αυτά τα γκολ που δεχτήκαμε, είναι εύκολο για μια ποιοτική ομάδα, έστω και με 10 ποδοσφαιριστές, να ελέγξει το παιχνίδι. Γιατί τεχνικά είναι αρκετά ποιοτική ομάδα. Ενώ η Αλκή έκανε καλό πρωτάθλημα,
μιλώ για την κανονική περίοδο. Μπήκε στα γκρουπ με δύο συνεχόμενες νίκες και μέσα από ένα παιχνίδι με το προηγούμενο κάποια πράγματα μας έφεραν ανάποδα. Πρέπει να δούμε τι φταίει και δεν παρουσιαστήκαμε αυτά τα δύο παιχνίδια, ειδικά στις αρχές, ειδικά στα πρώτα ημίχρονα, όχι όπως θέλω να είμαστε και όπως πρέπει να είναι οι ποδοσφαιριστές της αρχής. Καλή συνέχεια στην ανόρθωση, εύχομαι να ξεπεραστούν τα προβλήματα, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Good evening all. I'm very happy with the win. I'm very happy with the performance of the players. Last week it was an international break. We gave them 3 days off, and I must say they came back very good. We now know what the situation is. They trained very well. I think with 11 against 11 we played okay. We played good. And also against 10, with 10 men, we played very well. And about the red card, I don't say anything. Thank you. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη, αλλά για την εμφάνιση που είχαν οι ποδοσφαιριστές μας. Υπήρχε αυτό το κοινό διάστημα λόγω των εθνικών ομάδων και δεν γνωρίζαμε πώς θα παρουσιαστούν οι ποδοσφαιριστές. Με την επιστροφή τους, προπονήθηκαν πολύ καλά και θα έλεγα πως όσο υπήρχαν 11 ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο, παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα έλεγα αρκετά καλό ποδόσφαιρο, παίξαμε και με 10 ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά τώρα την κόκκινη κάρτα, δεν θέλω να πω το οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Ποια ερώτηση? Και ειδικά το επόμενο παιχνίδι με την Ένωση που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα σας. Η διαφορά εκεί στις ομάδες είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα, όπως ήταν και το σημερινό, όπως θα είναι και το επόμενο και ίσως μπορεί και το μεθεπόμενο. Άρα πάμε συγκεντρωμένοι να δούμε τι φταίει, να μπούμε πιο έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι για να είμαστε καλύτεροι στην έδρα μας και να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και η σύνταξη τύπου ανάμεσα στον Κώστα Σακά και τον Γιούργεν Στρέμπελ, ο οποίος, όπως ακούσατε, δεν θέλησε να κάνει την παραμικρή τοποθέτηση για την κόκκινη κάρτα. Έπειτα από αυτό, δίνουμε και εμείς ξανά το λόγο στα στούντιό μας και στην συνέχεια της εκπομπής Ώρα για Μπάλα με τον Πανίκο Θεοδωσίου και τον Γιώργο Σαββίδη. Αλέξη, τι ήθελε να πει ο Κώστας Σακάς, νομίζω είναι και η απορία του Γιώργου. Μας ήρθαν κάποια πράγματα ανάποδα και στο προηγούμενο παιχνίδι και σε αυτό εννοεί. Το προηγούμενο ήταν η δόξα, ναι, ότι δέχτηκαν γκολ πολύ νωρίς. Εννοεί ότι δέχτηκαν τέρματα από αυτά τα οποία η Αλκή μας είχε συνηθίσει να δέχεται στις πρώτες αγωνιστικές και με τον τρόπο τον οποίο επιτέθηκαν και με τη συχνότητα. Mm-hmm. Διότι, όπως είπαμε και στην μετάδοση, είχε δεχτεί στις πρώτες αγωνιστικές 4 γκολ μαζεμένα σε 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην ΑΕΛ. Σήμερα επανέλαβε, όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά πάντως. 3 γκολ. Ναι, 3 τέρματα σε 25 λεπτά. Ήταν εκείνη η αμυντική δυσλειτουργία της Αλκής που την είχε αφήσει στα χαμηλά βαθμολογικά δώματα. Είχε καταφέρει στη διάρκεια της σεζόν να τη διορθώσει σε σημαντικό βαθμό. Τώρα όμως που μπαίνει στην τελική ευθεία, δείχνει κρούσματα επανεφάνισης η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών ασθένεια και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τον Σακά, ο οποίος από το πρώτο λεπτό του αγώνα είχε πάρα πολλά παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του για το πώς δεν αμήνονταν, όχι για το πώς αμήνονταν. Και αντιλαμβάνεσαι ότι για έναν προπονητή που βλέπει την ομάδα του να έχει πέσει στην προτελευταία θέση και να δέχεται στις τελευταίες δύο αγωνιστικές 7 τέρματα, είναι ένα αρκετό δυνατό καμπανάκι συναγερμού και αυτό ήθελε να. Ναι, αλλά όταν συγκρίνεις όμως το σημερινό το παιχνίδι και πας πίσω ένα παιχνίδι και λες ότι αρχίσαν τα προβλήματα από το προηγούμενο παιχνίδι, σημαίνει κάτι θέλεις να πεις. Εντάξει. Προφανώς είναι προς τους παίχτες του που απευθύνεται αυτό, Γιώργο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι απλώς έλλειψη συγκέντρωσης ή τακτική απειθαρχία αυτό το οποίο θέλει να τους καταλογίσει. Είναι κάτι που ο ίδιος το γνωρίζει καλύτερα και μόνο ο ίδιος και οι παίχτες του μπορούν να γνωμοδοτήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς απλώς αξιολογούμε από αυτά τα οποία έχουμε ως δημόσιες τοποθετήσεις στη συνέντευξη τύπου. Ωραία. Ευχαριστούμε, Αλέξη μου. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ και στον Ανδρέα τον Παυλίδη. Νομίζω πάντως ότι, Γιώργο, ο πρόεδρος της Ανόρθωσης είπε πολλά. Μίλησε για αναθεωρημένη πρόταση στην Όρεμπουργκ, μίλησε για συνάντηση με τον Λέβη. Μέσα σε 5 λεπτά είπε όλη την ουσία. Ναι. Όλη την ουσία. Ναι.
Οι πληροφορίες μου πάντως επιμένουν ότι τρίτη βράδυ ο Ρόνι Λέβη είναι στην Κύπρο. Τετάρτη μεσημέρι έχουν την πρώτη συνάντηση για να βρεθεί μια λύση για το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Πάντως, Πανίκο Θεοδοσίου, πιστεύω ότι μια ομάδα, όχι μια ομάδα, και στη ζωή γενικά, δηλαδή, αν δεν είσαι υγιής οικονομικά, δεν μπορείς να προχωρήσεις και να βάλεις πλάνα. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Η Ανόρθωση είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει ομίλους του Champions League. Πρώτη. Είναι μια, θεωρώ, μια από τις ιστορικές ομάδες στην Κύπρο, την Ανόρθωση. Έχει πάρει προαθλήματα, έχει παίξει, ήταν η πρώτη που μπήκε στους ομίλους. Άρα έχει βαριά ιστορία και βαριά φανέλα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι το πρώτο που πρέπει να λύσει είναι το οικονομικό. Διότι χωρίς να λύσεις το οικονομικό, μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm. Και φαντάζεσαι όταν οι στόχοι είναι πάρα πολύ ψηλοί, μιλάμε για πρωταθλητισμό και μιλάμε για συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς ομιλούς, τότε νομίζω ότι είναι λίγο φανερό το τι πρέπει να λυθεί πρώτα και τι πρέπει να μπει να ακολουθήσει μετά το ποδοσφαιρικό διάδρομο. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μας παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, αυτό ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Αλκή. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την περιδιάβασή μας στο δεύτερο γκρουπ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον Κυριάκο τον Δημητρίου, τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα το παιχνίδι που έγινε στο Παραλίμνικη, όπου η Πάφος κατάφερε με δύο πολύ γρήγορα γκολ του Κούλς να κερδίσει το παιχνίδι παρά το γεγονός ότι η Ένωση στο δεύτερο ημίχρονο κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ανατρέψει τα δεδομένα. Πολύ σημαντική νίκη για την Πάφο στο Τάσος Μάρκου, αφού κέρδισε με 2-1 την Ένωση σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες ήθελαν τους 3 βαθμούς. Νωρίς-νωρίς στον αγώνα, η Πάφο μόλις στο 4ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Κούλς. Σημαδεύει, δείτε τον πώς κινείται. Τον χάνει ο Ολίβα. Στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας Κλέιμαν. Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των παιχτών του Κόπιτς και πάλι ο Κούλς σκόραρε εκμεταλλευόμενος την όμορφη προσπάθεια που ξεκίνησαν οι συμπαίκτες του. Την πάσα στον Κούλς, έκοψε πολύ ωραία και σημείωσε δεύτερο γκολ. Ο Γιάννης Κούλς πολύ νωρίς γίνεται το πρόσωπο του αγώνα στο 10ο λεπτό. Στο έπακρο οι παίκτες της Πάφου, δείτε πόσο ωραία άλλαξαν την μπάλα για να φτάσει στον Κούλς με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία σημειώνοντας το 2-0. Με το κεφάλι το πρώτο, με έξοχο πλασέ το δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ένωση βγήκε μπροστά αφού δεν είχε να χάσει κάτι, πίεσε και το μοναδικό που κατάφερε όμως ήταν να μειώσει με την προβολή του Μινά Αντωνίου. Ο Κοσλάν 2-1. Μειώνει η Ένωση στο 57ο λεπτό. Νομίζω ο σκόρα είναι ο Μινάς Αντωνίου. Εδώ ο Ουντόζη παίρνει την πάρα από κανονική θέση. Ο Κοσλάν κινείται και έρχεται στη συνέχεια ο Μινάς Αντωνίου να στείλει την πάρα στα δίκτυα, σημειώνοντας γκολ για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Τέταρτο του με τη φανέλα της Ένωσης. Απόλυτα ικανοποιημένος ο Ζέλικο Κόπιτς από τη νίκη της ομάδας του. Very very important match for us and for the third time in this season we have shown great character. Καταρχήν μια πολύ σημαντική νίκη για μας και η σημερινή και για τρίτη χρονιά, για τρίτη φορά αυτή τη χρονιά έχουμε δείξει πολύ καλό χαρακτήρα. Από την άλλη, ο Φέλιξ στάθηκε στο κακό ξεκίνημα της Ένωσης. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Δεν ξεκινήσαμε καλά και θεωρώ ότι εκεί είναι που κρίθηκε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γνωρίζαμε ότι η Πάφος είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Το γνωρίζαμε εξ αρχής. Πώς περίμενες τη νίκη της Πάφου? Ναι, περίμενα όπως περίμενα να κερδίσει. Πάφος περίμενα ότι μπορούσε να κερδίσει και το Παραλίμνικη. Για μένα ήταν ένα παιχνίδι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι η αποτελεσματικότητα μέσα 10 λεπτά, δηλαδή έκανε 2 φάσεις, 2 γκολ. Ναι, σωστά. Και ήταν προστάθηκε και ο Φέλκ. Αυτό μετράει πολύ, Ιβανικό. Άμα είσαι αποτελεσματικός και ουσιαστικός, μετράει πάρα πολύ στο τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Πάμε να δούμε και το άλλο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, του τρίτου ομίλου. Αυτό ανάμεσα στον Ερμή και την Δόξα. Η Δόξα, η οποία ήταν το ίδιο αποτελεσματική, όπως ήταν και η Πάφος, κατάφερε να περάσει πολύ εύκολα από το αμόχωστος, κερδίζοντας τον Ερμή με 4-0. Από 4-4 η Δόξα, που μετά το 4-1 επί της Αλκής κόλλησε και δεύτερη σε Ρήνη και επί του Ερμή με 4-0. Η ομάδα της Κατοκοπιάς ξέφυγε 4 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ οι φτεροπόδαροι βυθίστηκαν ακόμη περισσότερο. Με τους καλύτερους Ιωνούς και άρχισε το παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους, καθώς ο Ασαμόα στο 5ο λεπτό είδε την μπάλα να έρχεται προς το μέρος του μετά από διώξιμο και με σουτ συγκίνηση έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Φιρινίδη και ακολούθως στα δίχτυα. Δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Φιρινίδη και έβαλε την Δόξα σε θέση οδηγού απέναντι στον Ερμή. Από ακόμα μία κάμερα,
το πολύ ωραίο τελείωμα. Ο Ερμής προσπάθησε να αντιδράσει και έβαλε πίεση στη συνέχεια, αλλά η δόξα είχε τον τερματοφύλακα Γκρέμσουλ σε πολύ καλή μέρα και κράτησε το προβάδισμα. Στη συνέχεια ανάλαβε δράση ο Μπαντίν. Ο Ρουμάνος με κεφαγιά στο 53 έκανε το 2-0, ενώ στο 74 με πέναλτι που κέρδισε η δόξα σε χέρι του Εγκαγκά έκανε το 3-0. Ο Ερμής είχε την ευκαιρία να μειώσει το σκορ, αλλά ο Γκρέμσουλ απέκρουσε το πέναλτι του Μαύρου στο 81 και λίγο αργότερα ο Μπαντίν ολοκλήρωσε το hat-trick του μετά από σούτ του Μπόλεβιτς που σταμάτησε στο δοκάρι. Περέιρα. Το σούτ του Μπόλεβιτς, μπάλα στο δοκάρι από κοντά. Θα φτάσει στο 4-0 στο 24 λεπτό. Νίκη που θα βοηθήσει, ανάφερε ο Λούκας Χατζηλούκας στις σύντομες δηλώσεις του. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας που κατάφεραν να κερδίσουν ακόμα 3 βαθμούς που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο της ομάδας. Δίκαιη χαρακτήρισε την νίκη της Δόξας ο προπονητής του Ερμή, Χρήστης Μιχαήλ. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο με το αποτέλεσμα φαίνεται ότι η Δόξα κέρδισε δίκαια. Λοιπόν, αυτά και από το Ερμής Δόξα. Έλα, Αντρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, καταρχήν, σήμερα έχουμε 1 Απριλιά. Ναι, και γνωρίζουμε όλοι τι τα έτοιμα. Τι μας ετοιμάσες? Έχουμε μαζέψει υλικό από τον τόπιο τύπο, με τις ειδήσεις που επέλεξαν να πλασάρουν ως 1 Απριλιά για ψέματα. Κάποιες πολύ καλές, κάποιες καλές, κάποιες με αρκετή δόση αλήθειας μέσα, που είναι και καλό μυστικό για το πρωταπληγιατικό. Ξεκινάμε το διαγωνισμό όμως. Όμως, sita.com.cy / football / quiz, η σελίδα είναι αυτή που βλέπουμε τώρα μπροστά μας, πρόβλεψε και κέρδισε το όνομα του διαγωνισμού. Θα κάνουμε έτσι μια συμμετοχή απλή, με όλα τα παιχνίδια ισοπαλία, για να φανεί ακριβώς πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Περνάμε τους αγώνες του πρώτου γκρουπ, πάμε στους αγώνες του δεύτερου. Όπως είπαμε, σε όλα τα παιχνίδια ισοπαλία. Και φτάνουμε σε αυτή την οθόνη, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό. Θυμίζω, κάθε εβδομάδα είτε κλήρωση είτε δίνουμε ανάλογος των αποτελεσμάτων μια δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ εξαργυρώσιμη από τα καταστήματα Sita Shop. Και όσοι λάβουν μέρος και είναι συνδρομητές του Full Pack της Sita Vision μπαίνουν στη μεγάλη κλήρωση που αφορά προνομιακά εισιτήρια γηπέδου και ταξιδιωτικά πακέτα για τους τελικούς του UEFA Champions League και UEFA Europa League. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος ποδοσφαιρόφιλος Γιώργο που να μην θέλει να πάει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Διαφανώ. Σε Μαδρίτη και Μπαγκού, θυμίζω. Ναι, ναι. Λοιπόν, περνάω παρακάτω. Ξεκινάμε με τα πρωταπληγιάτικα την περιδιάβασή μας στα social media. Ξεκινάω με το πρωταπληγιάτικο του alphanews.live. Μετά τον Κολοβό κλείνει και η Γιαννιώτα η Ομόνοια. Αρέσκει στους Ελλαδίτες λόγω Ελλαδίτη coach. Διάλεξαν να πλασάρουν αυτή την είδηση ως πρωταπληγιάτικο. Περνάω παρακάτω. Μετά την εξέλιξη με τον Δημήτρη Μασιά, το πρωτάθλημα.com είπε να το πλασάρει ότι και ο Βασίλης Δημήτριος θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Θα γίνει δηλαδή ατζέντης ποδοσφαιριστών. Στο σελίδα του Φιλελεύθερου, την goal.com.cy, ότι θα ακολουθήσει ο Αποέλ την Ομόνοια στον δρόμο που χαράσει για να παίζει τα παιχνίδια της στο Μακάριο, βάζοντας και μια φωτογραφία, θυμάσαι εποχές φαντάζομαι. Νομίζω είναι κύπελο σε ένα γήπεδο εντελώς λασπωμένο, το βλέπουμε κιόλας, Μαλέκος και Βεριτιάνο Μαρτσέλο, έτσι. Ναι, ναι, ο Βραζιλιάνος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, περνάω παρακάτω. Στο σελίδα του Super Sport FM, του ραδιοφώνου, Εφρέμ, αφήστε με να φύγω. Προτάσσοντας ότι για τον λιγοστό χρόνο συμμετοχή ζήτησε ο ίδιος να φύγει από την ιστοσελίδα αυτή. Και περνάμε στον ρεπόρτερ ότι έκλεισε την Ομόνια ο Ενσούε. Άλλο ένα παιχνίδι καλό γιατί ο παίχτης είναι ως γνωστόν εκτός πλάνου του ΑΠΟΕΛ. Για την ανόρθωση και τον τεχνικό της διευθυντή τον Κικλάτζε προτάσει το shoot and call. Και ακόμη μια δόση μεγάλης αλήθειας που θέλουμε το VAR στην Κύπρο. Στο σελίδα του Sigma Life ότι μπαίνει άμεσα στη ζωή μας το VAR. Το γράφει ημερομηνία, πότε θα μπει. Πάντως να σου πω κάτι, και ο Γιώργος αυτό ήθελε να πλασάρει σαν πρωταπριλιάτικο, ότι να το βάλουμε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να μπει το VAR. Άριστα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε Αντρέα μου. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι τώρα αμέσως να δούμε τις κάρτες με τα αποτελέσματα και γενικότερα την στατιστική πλευρά της αγωνιστικής. Λοιπόν, ΑΕΚ Απόλλωνας 2-1, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΛ 0-2, ΑΠΟΕΛ Ομόνοια 1-1, Παραλίμνη Πάφος 1-2, Ερμής Δόξα Κατοκοπιάς 0-4 και Ανόρθωση Αλκή 3-0 στο παιχνίδι που μόλις ολοκληρώθηκε. Πάμε να δούμε την επόμενη μας κάρτα, η οποία είναι της βαθμολογίας. Το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση με 55, ο Απόλλωνας με 53 στη δεύτερη, στην τρίτη θέση είναι η ΑΕΛ με 48, στην τέταρτη η ΑΕΚ με 46, στην πέμπτη είναι η Ομόνοια με 36, όσους έχει και η Νέα Σαλαμίνα, αλλά η Ομόνοια να γράφεται πέμπτη γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα με το δεύτερο γκρουπ.
Ανόρθωση στην πρώτη θέση με 35. Η Δόξα ακολουθεί με 27. Είναι αμέσως μετά η Πάφος με 25, το Παραλίμνη με 24, η Αλκή με 23 και στην τελευταία θέση ο Ερμής με 13 βαθμούς. Πάμε και στην επόμενη μας να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Ομόνια ΑΕΚ, ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ, Απόλλων Νέα Σαλαμίνα, Πάφος Ερμής, Αλκή Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Δόξα Κατοκοπιάς Ανόρθωση είναι τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής της Πέμπτης. Πάμε να δούμε και τον πίνακα των σκόρερ. Ο Τρισκόφσκι επιτέλους αλλάξαμε πρώτο σκόρερ, Γιώργο, 13 τέρματα. Ο Σαντίκ έχει 12, μένει στις ψηλές θέσεις. Ο Νέμετς είναι στα 11, ο Σακέο Περέιρα, Φακούντο Περέιρα του Απόλλωνα. Ο Μωράης, ο Χουράδο με 10 και ο Ζελάγια με 9 τέρματα συμπληρώνουν τον πίνακα το σκόρερ. Πρέπει να πιάσουμε Απρίλη για να αλλάξει η κορυφή. Από τον Δεκέμβρη. Από τον Δεκέμβρη, μέρα κατά την οποία σκόραρε το τελευταίο του τέρμα ο Σαντίκ, ήταν στην πρώτη θέση. Επιτέλους ο Ιβάν Τρισκόφσκι τον εκτόπισε από την πρώτη θέση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε για να δούμε τι έγινε στα παιχνίδια του πρώτου γκρουπ και περιμένοντας να υποδεχθούμε και τον Κυριάκο τον Δημητρίου. Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, και πάμε αμέσως τώρα στα παιχνίδια του πρώτου γκρουπ. Πάμε καταρχήν πρώτα όμως να ξανακαλησπερίσουμε, να καλωσορίσουμε και πάλι τον Ανδρέα, ο οποίος έχει αυτή τη φορά. Ανδρέα, τι? Ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, από το παιχνίδι που θα ακολουθήσει στη συνέχεια το ρεπορτάζ του, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΛ. Εδώ είχαμε την επιστροφή στις νίκες της ΑΕΛ, όχι όμως τις πολλές αντιδράσεις. Κρατήσαμε κάποιες βασικές, ξεκινώντας με τον Αντρέ Τεϊσέρα που είναι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε στη δράση και με την πολύ σημαντική νίκη. Αυτός είναι ο δρόμος. Γεμίζουμε μπαταρίες, να αναφέρει συγκεκριμένα για το κύπελο, γιατί θυμίζουμε μεσοβδόμαδα έχουμε και αγώνες. Μαζί με τον Άλεξ Ντάσιλβα, έτσι. Έχουμε και αγώνες κυπέλου. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Χρήστος Βουίλερ διάλεξε φωτογραφία από τον προηγούμενο αγώνα με την Ομόνια, ότι το πιο δυνατό όπλο στην είναι μια διψασμένη ψυχή, έγραψε συγκεκριμένα, βάζοντας αυτή τη πολύ ωραία φωτογραφία. Και η άλλη που κρατάω, πολύ ωραία φωτογραφία του Λεάνδρο Σίλβα, ότι όταν οι δυνάμεις μου φεύγουν, πάντα βρίσκω καταφύγιο σε σένα. Θυμίζω ότι ο Λεάνδρο δεν έπαιξε προχθές. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτή η δήλωση, αν γενικώς ήταν κάπως κουρασμένος και λέει για τα νεογέννητό του κιόλας, να το πούμε να ζήσει. Πάντως και η προηγούμενη φωτογραφία, Γιώργο, του Γουίλερ ήταν από το γκολ το οποίο είχε πετύχει κοντά στο παιχνίδι στην Ομόνια, στο ΓΑΣΠΗ. Δεν ξέρω αν και αυτό έστελε ένα μήνυμα με το ότι είναι διψασμένη ψυχή. Δηλαδή να επιστρέψει στην ενδεκάδα. Γιατί στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα δεν ήταν ενδεκάδα. Ναι. Έκανε αρκετές αλλαγές, δεν τους έκανε. Ναι. Έπαιξε και με 30 πίσω άλλωστε. Ήταν ο παίκτης που έμεινε εκτός για να παίξει ο Αβραάμ. Με επιστροφή του Λαφράντς, έτσι. Ναι. Στο αρχικό σχήμα και του Βοζίνια. Ναι. Ήταν τα δύο σημαντικά πρόσωπα, καθώς ο Κοντάλ έλειπε, μπήκε ο Λαφράντς. Ο Βοζίνια, που ήταν και εξαιρετικός, ήταν τα δύο μεγάλα στοιχεία αυτού του μάτς. Και επαναλαμβάνω, η επιστροφή της νίκης της ΑΕΛ είχε 4 μάτς χωρίς βάθμο. Ναι. Λαμβάνεσαι. Πόσο ναι. Σημαντικό είναι. Βέβαια. Εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι όλα πλέον τα παιχνίδια έχουν γίνει σημαντικά και πάνω και κάτω, έτσι, Γιώργο. Εγώ δεν έχω μια αμφίβολα γι' αυτό. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό θα συνεχίσει. Mm-hmm. Μέχρι και το τέλος. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το τι έγινε τώρα στο Αμόχωστος. Ο Κυριάκος ο Δημητρίου είναι εδώ. Σε πολύ λίγο θα τον ανακρίνουμε. Πάμε όμως να δούμε καταρχήν τι έγινε στο Αμόχωστος στο παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας με την ΑΕΛ. Χρειάστηκε να περιμένει 42 μέρες για να πανηγυρίσει νίκη η ΑΕΛ και τα κατάφερε σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, την οποία κέρδισε με 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χουράδο, που ήρθε από τον πάγκο και κατάφερε με 2 τέρματα να δώσει τους 3 βαθμούς στη λεμεσανή ομάδα. Το πρώτο ημίχρονο έλεξε 0-0 με την ΑΕΛ, στο δεύτερο ημίχρονο όμως να μπαίνει δυνατά και τον Κέρκε στο 66 να περνά στον αγωνιστικό χώρο το Χουράδο. 2 λεπτά αργότερα, σε φάση διαρκείας, κατάφερε να σκοράρει ο επιθετικός της ΑΕΛ. Κάνει ένα μακρινό σούτο Βεσελόφσκι με τις γροθιές. Πήγε να ευνηδιαστεί ο Χουράδο, ο Σκράνς, ο Χουράδο, δοκάρει γκολ για την ΑΕΛ με τον Ρούβεν Χουράδο. Εδώ είναι αρχικά ο Καστανιάγα, βλέπετε με τις γροθιές ο Βεσελόφσκι, δύσκολο σούτ. Και στη συνέχεια ο Χουράδο επιχειρεί το σούτ, η μπάλα νομίζω έχει βρει και σε παίκτη της Νέας Σαλαμίνας, δοκάρει και μέσα να το δούμε εδώ αν... Φαίνεται αν έχει βρει σε κάποιον, αν όχι, νομίζω δεν έχει βρει. Λίγο αργότερα στο 75 και πάλι ο Χουράδο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Σχράνς. Και πέναλτι, έχει δώσει πέναλτι ο ρέφερι. Ο Γκολομπάρ, λοιπόν εδώ με τον Γκολομπάρ να κάνει το σουτ
Πήγε με δύναμη, έχει φύγει μπάλα από τα πόδια του Γκολομπάρ. Εδώ να το ξαναδούμε και καλύτερα. Βλέπετε, τρέχουν οι δύο παίκτες. Παίρνει πάντως τον, παίρνει τον αντίπαλο την ώρα που πάει να επιχειρήσει το σου το Γκολομπάρ. Εδώ τώρα ο Χουράδο εκτελεί 2-0. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής για την ΑΕΛ στο παιχνίδι με δύο δικά του γκολ. Και ουσιαστικά όλα εκείνα τα χέρια για να επιστρέψει η ομάδα της Λεμεσού. Ο Γιώργος Καστανιάγα μετά το τέλος του παιχνιδιού στάθηκε στην επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά από 4 αναμετρήσεις. Ο Σάββας Πουρσαετίδης στάθηκε στο πρώτο γκολ που ήταν και το καθοριστικό σημείο του αγώνα. Η ομάδα που θα πετύχαινε το τέρμα πρώτη θα ήταν και αυτή που θα κέρδιζε το παιχνίδι. Έτσι και έγινε. Όντως ήταν ένα παιχνίδι τακτικής. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας μαζί τώρα με τον Κυριάκο τον Δημητρίου, τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους συνεργάτες σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για την παρουσία σου. Λοιπόν, Κυριάκο, να ξεκινήσουμε λίγο με τα του παιχνιδιού, και θα το δούμε σε πολύ λίγο το ρεπορτάζ του παιχνιδιού και έχει και ο Αντριάνο Χατζη Αλεξάνδρου έτσι την ανάλυση του. Λοιπόν, νίκη, πολύ σημαντική, έτσι, για το παιχνίδι και για την ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ σημαντική νίκη σε ένα παιχνίδι ντέρπι, ιδιαίτερα για μας πάρα πολύ σημαντικό, με μια ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά από μας στη βαθμολογία. Παίζαμε στο γήπεδό μας. Νομίζω ότι λίγο πολύ για μας έγινε και πιο αναγκαία η ανάγκη για νίκη μετά και το αποτέλεσμα που είχαμε και την όχι καλή εμφάνιση που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ήταν και η πρώτη μας, και είχα πει πριν το παιχνίδι ότι πρέπει να το δείξουμε ότι ήταν απλά μια κακή παρέθεση. Και σαν γενική εικόνα χθες στο προχθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι το αποδείξαμε. Ήταν για ακόμη έναν τέρπι, η ομάδα μας έπαιξε με τον τρόπο που έπρεπε. Βεβαίως είναι παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Πήραμε ένα προβάδισμα στο πολύ πολύ καλό μας διάστημα στο παιχνίδι. Δεν σκοράραμε δεύτερο γκολ. Κάπου εκεί άνοιξε το παιχνίδι μετά την ισοφάριση από τον Απόλλωνα. Μπορούσαμε να δεχτούμε γκολ, όπως μπορούσαμε να σκοράρουμε και δεύτερο. Τα καταφέραμε. Κοιτάζοντας την αγωνιστική, δεν έχουμε μειώσει την αποστάση από την τρίτη θέση. Παραμένουμε στην ίδια θέση, αλλά είναι κάτι που θα το επιδιώξουμε στην συνέχεια. Τι κοιτάζει η ΑΕΚ? Κοιτάζει τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε και φέτος για άλλη μια χρονιά στη σειρά. Και δεν είναι κάτι μικρό αυτό που πετυχαίνουμε, την έξοδο μας στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο πιο ασφαλής διέξοδος για να βγούμε στην Ευρώπη είναι να πάρουμε την τρίτη θέση, χωρίς να κοιτάζουμε το τι συμβαίνει για παράδειγμα στο κύπελλο. Τι σημαίνει για την ΑΕΚ? Ξεκίνησε τη χρονιά πάρα πολύ εντυπωσιακά, θα λέγα. Έδειχνε ότι μπορούσε να πάει για το πρωτάθλημα, ξεκάθαρα. Έβγαζε μια εικόνα πολύ καλύτερη από την περσινή. Αλλά ως ένα σημείο. Μετά, σαν να και κατηφόρησε. Έτσι, πιάσε έναν κατήφορο και πήγαινε. Και μετά. Ξεκάθαρο ότι πληρώσαμε εκείνο το. Ναι, αλλά τι είναι αυτό όμως, μετά από αυτό τον κατήφορο, μετά ξανά ανήφορο και μάλιστα έτσι με ταχύτητα στο ανήφορο. Ο Ιδιακές. Τι είναι αυτό, πώς εξηγείτε? Εσείς που είστε κοντά στην ομάδα, πώς το εξηγείτε? Νομίζω ότι λίγο πολύ το ότι μείναμε πιο πίσω είναι ξεκάθαρο ότι πληρώσαμε εκείνο το κακό μας διάστημα. Εκείνα τα 8 παιχνίδια χωρίς να μπορούμε να πάρουμε τις. Ναι, αλλά τις γιατί όμως? Υπάρχει κούραση, γιατί. Κούραση, αρκετοί τραυματισμοί. Κοιτάζοντας, ζώντας από κοντά την ομάδα, ξέραμε ότι δεν ήταν αυτές οι δυνατότητες. Ήταν το ψυχολογικό κομμάτι. Αυτό που λέμε πολλές φορές, μας πήρε από κάτω. Ψάχναμε τον τρόπο να αντιδράσουμε. Έγινε η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ένα βελούδινο διαζύγιο, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή με τον Αντώνη Ραόλα. Κύριος ήρθε. Το ήθελε. Κύριος ένιωσε ότι δεν είχε να δώσει κάτι περισσότερο. Ήταν συνενετικό και από τις δύο πλευρές. Νομίζω η εικόνα με τα αποτελέσματα δεν αφήνει περιθώρια για να. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, κύριε. Είναι κάτι που δεν το κάνουμε και τόσο συχνά. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ο κόσμος, και το ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ, εκείνο το διάστημα ειδικά, είχε ξεκινήσει λίγο την κριτική προς τον Ιραόλα νωρίτερα. Θα έλεγες ότι μετά, όταν ήρθε ο Διακέθ στην ομάδα και ξεκίνησε ξανά η ομάδα να ρολάρει και να παίρνει τα αποτελέσματα, θα έλεγες ότι, κρίνοντας ασφαλώς μετά, άργησε
η ΑΕΚ να πάρει την απόφαση για το διαζύγιο με τον Ιραούλα. Εκ των υστέρων, βέβαια. Ναι. Εκ των υστέρων μπορεί κάποιο να το πει αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Είχαμε όχι, την ομάδα μας το έδειχναν. Να παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, να μπαίνει στους ομίλους του Europa League μετά από 7 χρόνια με τρομερά αποτελέσματα. Είχαμε πάει στην Αυστρία να παίξουμε με τη Στουμ Γκρατς, το περιβόητο παιχνίδι με τη διακοπή. Και η Αυστριακή την στιγμή που είχε διακοπεί το παιχνίδι, νιώθαν και ανακουφισμένοι. Θυμίζω την εικόνα που έβγαζε η ομάδα στο παιχνίδι. Γενικότερα, τα παιχνίδια στο ΑΕΚ Αρένα δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο σε κανέναν αντίπαλο. Πήραμε το Super Cup με τον κύριο Ιραούλα. Ξεκινήσαμε καλά τη χρονιά και στο πρωτάθλημα δείχναμε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Ήρθε σε ένα σημείο τη σεζόν, ήρθε αυτό που λέω, ένα συνδυασμό. Η ψυχολογία που μας πήρε από κάτω, τα προβλήματα, τα αγωνιστικά προβλήματα, οι τραυματισμοί, η κούραση που δεν σου βγαίνει σε ένα-δύο παιχνίδια, σου βγαίνει σε περισσότερα. Μείναμε πίσω, έγινε η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ευχαριστήσαμε από την πρώτη στιγμή τον κύριο Ιραόλα. Είναι θετικό το ότι επέστρεψε ένας άνθρωπος που μας γνωρίζει και τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι ποδοσφαιριστές. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα αποδητήρια. Ακόμη και παίχτες που τους φέραμε το καλοκαίρι για το Γενάρη, τους γνωρίζει ο κύριος Ιδιάκεθ. Και από εκεί πέρα τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Βεβαίως, κάναμε αντεπίθεση στο πρωτάθλημα. Μας έμεινε λίγο το κρίμα. Δεν ήταν δρόμος αυτό. Αυτό δεν ήταν δρόμος. Αυτό ήταν ταχύτητα σε ανήφορο. Αυτό δεν ήταν δρόμος. Εκ των υστέρων, κοιτάζοντας το. Ξέρεις, δεν μ' αρέσει να κοιτάζω προς τα πίσω. Πάντα μ' αρέσει να κοιτάζω μπροστά. Πάντα είμαι από αυτός που λέω ότι πρέπει να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Αυτοί οι βαθμοί μας άφησαν, εκείνο το διάστημα, μας άφησε πίσω από τους αρχικούς μας στόχους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει τελειώσει κάτι. Στόχος μας είναι να βγούμε και πάλι στην Ευρώπη και του χρόνου να είμαστε εδώ να φτιάξουμε μια ομάδα που θα αντέξει μέχρι ο τέλος. Ξέρεις, θα ήθελα να ήμουν μέσα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ αυτό το διάστημα. Για να δεις την αλλαγή. Ναι. Να δούμε όμως τώρα τον άνθρωπο που άλλαξε, νομίζω, όλα όσα μας λέει ο Κυριάκος, τον Ιμανώλη Διακέθ, ο οποίος είναι προπονητής του μήνα, κυρίες και κύριοι. Η κάμερα της Cita Vision βρέθηκε στην απονομή του βραβείου του Ιμανώλη Διακέθ. Πάμε να ακούσουμε και να δούμε όμως τι είπε ο Βάσκος τεχνικός της ΑΕΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Προπονητών για αυτό το βραβείο. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, ειδικά επειδή έρχεται από τους προπονητές. Είναι κάτι που με κάνει περήφανο και τους ευχαριστώ όλους. Το επίπεδο των προπονητών στην Κύπρο είναι αρκετά καλό. Ευχαριστώ και το προπονητικό μου team, αλλά και τους παίχτες μου. Πολύ καλή δουλειά των προπονητών βασίζεται σε αυτούς. Ευχαριστώ όλους στο κλαμπ και ελπίζω να συνεχίσω να δουλεύω με αυτόν τον τρόπο για το καλό της ΑΕΚ και του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο. Ειλικρινά, το μόνο που σκέφτομαι είναι να επιτύχω τον στόχο της Ευρώπης. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο για εμένα. Αυτή είναι η προτεραιότητά μου, να βγει η ΑΕΚ ξανά Ευρώπη και για τη συνέχεια όλοι γνωρίζετε τα συναισθήματά μου για αυτή την ομάδα. Είναι το δεύτερο μου σπίτι. Πριν μιλήσουμε για οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να επιτύχουμε το στόχο μας. Δεν υπάρχει λόγο να μιλάμε για κάτι περισσότερο. Άλιστα. Η Μανώλη Διακέθ, ο άνθρωπος που άλλαξε τα πάντα. Τι άλλαξε μέσα στα αποδυτήρια. Είδαμε και τα τέρματα που πέτυχε ο Τρισκόφσκι. Ο Τρισκόφσκι, ο οποίος είναι στα 13 γκολ, έχει πετύχει τα 11 με τον Ιμανώλη Διακέθ. Είναι ένα γκολ πίσω από το ρεκόρ του, στα 14. Στα 14. Ναι. Τι διαφορετικό έδωσε στον Τρισκόφσκι για να τον αναγεννήσει? Νομίζω ότι ο Τρισκόφσκι, αν δεν έχανε ένα διάστημα τώρα τη σεζόν, γύρω στο ένα μήνα, και προηγουμένως, νομίζω ότι θα μιλούσαμε για ακόμη καλύτερο απολογισμό. Το είχε δείξει και το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι την ίδια στιγμή που τώρα πάει για διεκδικεί το βραβείο του πρώτου σκόρερ, είναι και ο πρώτος που μας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και γενικότερα, το έχει το γκολ. Είναι αυτό που άλλαξε και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Η αυτοεπίθεση που επέστρεψε στα αποδυτήρια. Είπε πριν ο Γιώργος ότι θα ήθελε να είναι στα αποδυτήρια. Θυμάμαι όταν κάναμε μια από τις πρώτες διασκέψεις, ο ίδιος ο Τρισκός είπε ότι αυτό που έχει αλλάξει στα αποδυτήρια είναι ότι έχει επιστρέψει, έχει επανέλθει η αυτοεπίθεση. Και αυτό βγαίνει. Δεν υπήρχε έρχεται πριν, Κυριάκο, αυτοπεποίθηση στα αποδυτήρια. Όταν δεν κερδίζεις, όταν κάνεις ένα μεγάλο αρνητικό σερί, επηρεάζεται και η ψυχολογία σου και η αυτοεπίθεση σου. Είναι αυτό που λέμε ότι είχαμε παιχνίδια που δεν μας έβγαιναν τα παιχνίδια. Ένα σούτ ο αντίπαλος έβαζε τον γκολ, τρέχαμε να πάρουμε αποτέλεσμα και δεν τα καταφέρναμε. Σιγά σιγά. Το πρώτο πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι ήταν το
όταν είχε έρθει από το αεροδρόμιο, είχε έρθει στο Αμόχωστος. Με τη Σαλαμίνα, στο κύπελλο. Με τον Ηλία και τον Αντώνιο στον πάγκο. Πήραμε εκεί το αποτέλεσμα με τον Κόρτου Ζαλούκ λίγο πριν το τέλος στο κύπελλο. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν και εκτός έδρας αποτέλεσμα. Ένα αντίπαλο που παραδοσιακά συναντάμε δυσκολίες. Ντεπούτο με την Δόξα, άνετη επιβλητική νίκη. Και από εκεί και πέρα είδαμε την ομάδα να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και να παίρνει τα αποτελέσματα. Μας μένει όμως είναι γι' αυτό, γιατί κοίταζα πριν που πήρα και το βραβείο και ο ίδιος θα σας έλεγε το βραβείο να μην το πάρει, αλλά να παίρναμε εμείς την πρόκληση στα ημιτελικά του κυπέλλου. Σίγουρα. Γιατί ήταν η τρίτη φορά που γνωρίζουμε αποκλεισμό με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να χάσουμε από τον αντίπαλο. Τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια. Πάντως, κάνατε, αν δεν κάνω λάθος, 12 ή 14 παιχνίδια χωρίς συνεχόμενα. Και μάλιστα μέσα σε αυτά ήταν και τα παιχνίδια του κυπέλλου. Δηλαδή, 4 φορές παίξαμε μαζί με το ΑΠΟΕΛ, το οποίο είναι πρώτο τώρα στην βαθμολογία. Γενικότερα, στα ντέρμπι έχουμε βγάλει και πάρα πολύ καλή. Δεν χάσατε. Δεν χάσατε. Και μιλάμε. Στα ντέρμπι, Γιώργο, να σε βοηθήσω λίγο. Με Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΚ έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς. Δηλαδή, στα μεταξύ τους παιχνίδια, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους βαθμούς. Ναι, αλλά εγώ λέω ότι παίρνω τον πρώτο. Και μέσα σε αυτό το 12 ή 14, δεν θυμάμαι τώρα πόσα παιχνίδια ήταν πριν να χάσω από την Νέα Σαλαμίνα στο 1-0. Είχε και 4 παιχνίδια απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Αυτό για να λέει πολλά. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω όμως, τη στιγμή που άρχισε η ομάδα να μην πηγαίνει καλά, ξεκίνησε ένας κατήφορος. Μήπως έπαιξε ρόλο και απειρία του προηγούμενου προπονητή σας στο να βρει τρόπους να, έτσι, πάντα, να σηκώσει τους παίκτες? Τα πάντα έπαιξα ρόλο, αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε όταν δεν κερδίζει για ένα μεγάλο διάστημα, νομίζω, και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, θυμάμαι μετά τα 3-4 παιχνίδια, όταν Δευτέρα η υποχρέωση να βγει στο ραδιόφωνο να μιλήσει, ήταν η μόνιμη ερώτηση αν σκεφτόμαστε για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Και είχα απαντήσει πάμε πολλές φορές ότι δεν ήταν κάτι που το σκεφτόμαστε, δεν ήταν κάτι που συνηθίζουμε. Είναι κάτι με το οποίο θα βρούμε τη λύση όλοι μαζί. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο. Δεν μ' αρέσει να. Έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο, πήγε και στου ομίλου. Δεν ήταν εύκολο, έτσι. Από εκεί πέρα είναι όπω μια ομάδα στι επιτυχίε παίρνει όλοι τα εύσημα, έτσι και στα αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχει συλλογική ευθύνη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, κάποιο παράπονο. Πραγματικά μα κέρδισε και ο προηγούμενο προπονητή. Και είναι κάτι που στην ομάδα μα, είτε ποδοσφαιριστέ είτε προπονητέ, δείχνει και το καλό κλίμα που κυριαρχεί στην ομάδα μα. Το ότι φεύγουν με αυτόν τον τρόπο. Το ότι έφυγε ένα Ισπανό, ήρθε ένα άλλο Ισπανό, είναι και η φιλοσοφία και η κουλτούρα που θέλει να καλλιεργήσει η ΑΕΚ μέσα στην ομάδα τη, ή σκέφτεστε κάτι διαφορετικό? Δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι ο Μανώλη Διάγεθ ούτω ή άλλω είναι παγιό γνωρίμο. Εντάξει, αλλά όμω είναι την Παρασκευή πολύ... είπε: επέστρεψα στο δεύτερο μου σπίτι. Έτσι είπε χαρακτηριστικά. Το νιώθει και το. Η ΑΕΚ είναι το δεύτερο του σπίτι, είπε. Ναι, βιώνοντας τον καθημερινά και στις προπονήσεις, αποτελεί μια πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο. Δουλεύει, εργάζεται ακατάβαστα, λατρεύει το ότι έχει επιστρέψει στην ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε έντονο το ισπανικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα όμως μας βοηθάει αυτό το να έρχονται παράδειγμα ποδοσφαιριστές, προπονητές και να τους βοηθάει. Όχι μόνο το ότι είναι συμπατριώτες τους, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο για μένα, όσο το να προσαρμόζονται άμεσα. Να μπαίνουν, να μαθαίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για τις ιδιαιτερότητες του προαθλήματος και όλα τα υπόλοιπα. Πόσα χρόνια έχεις έτσι την εμπειρία των Ισπανών έτσι, μέσα στην ΑΕΚ? Από την πρώτη πόσα στιγμή. Πόσα χρόνια? Φέτος είναι πέπτη χρόνια. Πέπτη. Είχαμε ξεκινήσει όταν ξεκινήσαμε εκείνο το καλοκαίρι. Με τον κύριο Καραπατάκη και προπονητή τον Τόμας Κριστιάς. Μετά από 5 χρόνια, ποια είναι έτσι η αξιολόγηση δική σου όσον αφορά αυτή την νοοτροπία που μεταφέρουν οι Ισπανοί και το επίπεδο και της προπονητικής αλλά και της ποδοσφαιρικής τους ποιότητας? Σε αυτό ξεκινάει νομίζω από το μοντέλο που ακολουθούμε, το μοντέλο τεχνικού διευθυντή. Είναι κάτι που το ακολουθούσε η ομάδα. Πριν πω στην ομάδα, επί των ημερών,
το απόλυτα επιτυχημένο παράδειγμα ήταν η πρώτη ομάδα που το εφάρμοσε με επιτυχία του Γιόρτι Κρόιφ. Πώς το αξιολογείς αυτό, μετά από 5 χρόνια, δεν έχεις έτσι βγάλει ένα συμπέρασμα, δεν έχεις αξιολογήσει την προσωπική σου άποψη? Η προσωπική μου άποψη εντάξει είναι ότι από τη στιγμή που βγαίνουν τα αποτελέσματα, από τη στιγμή που έχεις συνέχεια σε ομάδα, από τη στιγμή που παραμένεις σε υψηλές πτήσεις, πρωταγωνιστική πορεία, σε μια ομάδα που στο τέλος της ημέρας διεκδικείς, δεν το έχουμε καταφέρει ακόμη, αλλά ελπίζουμε να το καταφέρουμε να εξασφαλίσεις και πάλι. Ουσιαστικά έχεις ένα μόνιμο εισιτήριο τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Πάει να πει ότι κάτι κάνεις πάρα πολύ σωστά. Στην στιγμή κιόλας που είναι κάτι, ένα μοντέλο λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος με τον τεχνικό διευθυντή να γνωρίζει, να επιλέγει τους προπονητές, το τεχνικό επιτελείο γενικά, τους ποδοσφαιριστές, αρκετούς από την Ισπανία, και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο το ότι πρωταγωνιστούμε, είναι και το ότι αρκετές φορές έχουμε κερδίσει και τα κολακευτικά σχόλια για τον τρόπο παιχνιδιού. Επομένως, είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να. Σε εμένα, σαν Κυριακός, να μην μου άρεσε και να μην ήθελα να το. Επειδή ζεις την ομάδα, τους ζεις και τους ιδίους, μιλάς μαζί τους, ξέρεις από πρώτο χέρι, γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση. Είναι κάτι που τα απολαμβάνουν και ήδη. Όταν είναι καλό το κλίμα, όλοι είναι χαρούμενοι, νομίζω. Ναι. Ναι. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα, ο Λαρένα. Ήρθε στην ομάδα μας με καριέρα στην Ατλέτικο. Ο Μίκελ, θα το καλοκαίρι από την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τελευταίο παράδειγμα, ο Γέφρεν Σουάρες. Πριν μερικά χρόνια ήταν στην Μπαρτσελόνα. Και έρχονται και το χαίρονται και ήδη. Επομένως είναι κάτι το οποίο βοηθάει και τους ίδιους, αλλά βγαίνει και στο γήπεδο. Να μου δώσετε ένα λεπτό να πάω στα social media, στο παιχνίδι, να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια με τον Αντρέα τον Οδυσσέως. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο στην κουβέντα μας με τον Κυριάκο. Αντρέα. Ο μεγαλύτερος όγκος από τα social media ήταν από αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Πράσινος κυρίως, αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Και για τον τρόπο, την ευχαρίστηση που έβγαλα στο τέλος για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα και τη βελτίωση που δείχνει. Mm-hmm. Ξεκινάω όμως πρώτα με μια ερώτηση προς τον καλεσμένο μας που μας άφησαν στο Facebook της ΣΥΤΑ. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα στο ΑΕΚ Αρένα, είναι κάτι που μπορεί να ρωτήσει συνέχεια. Βεβαίως. Από τον Γιώργο Τσολάκη. Να σου πω την αλήθεια, την έχω εδώ, αλλά ωραία, εντάξει. Συνέδειξα. Λοιπόν, η είδηση θεωρώ για τον ΑΠΟΕΛ είναι. Αυτό που προμοτάρει ο Sport 24. Είναι μια είδηση που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρχαν σκάουτερ στο αιώνιο ντέρπι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ομόνια για να σκανάρουν, όπως σημειώνει η ελλαδική ιστοσελίδα, τον Μέση της Ιορδανίας, όπως τον αποκαλούν στην πατρίδα του, τον Μούσαλ Τάμαρη. Επιβεβαιώνεται εννοείς από ρεπορτάζ. Από δικές μας πληροφορίες. Από δικές μας, ωραία. Ότι ήταν σκάουτ του Ολυμπιακού για να τον ελέξει όχι μόνο αυτόν και τον Πραξιτελιβούρο. Παίχτης που θυμίζω άνοιγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Γράφει και αρκετό παρασκήνιο το συγκεκριμένο άνθρωπο. Όταν ήταν να υπογράψει στον ΑΠΟΕΛ 3D συμβόλαιο, οι Ερυθρόλευκοι και ήθελαν να σταματήσουν τη μεταγραφή του γιατί δεν τον γνώριζαν. Παρενέβη τότε ο Γιώργος Ζώνης. Αυτό να βρει μεταξύ άλλων το άρθρο. Mm-hmm. Για τον Μέση, στη συνέχεια να κάνει αναφορά στο ποιο είναι και τι κάνει. Και σημειώνει. Τον Αλτάμαρη. Με συγχωρείτε, στον Μούσαλ Τάμαρη. Λοιπόν, όπως άλλωστε πιστεύει ο πρόεδρος Πετρίδης, σημειώνει το ρεπορτάζ που έχει το ενδιαφέρον του, θα τον πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Συγκεκριμένα αναφέρει για τον Βούρο ότι ήταν ο παίχτης που ήταν στο παρελθόν. Σωστά, λοιπόν. Περνάω αμέσως στα social media από το ΜΑΤΣ. Όπως είπαμε, περισσότερο πράσινη χρειά. Ξεκινάω με τον ΑΠΟΕΛ και τον Boy Waterman, ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό στιγμιότυπο για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο στάδιο της πρωτεύουσας. Ήμασταν και δύο εκεί. Εσύ την κλείδωσες, εγώ τα δέχτηκα αρκετά τα νερά. Λοιπόν, ο Ράφα Ρόμο, που πας, γράφει στην Ισπανικά, βάζοντας μια από τις αποκρούσεις του. Και περνάω παρακάτω, ξεκινώντας με τερματοφύλακα για τους πράσινους, τον Κωνσταντίνο Παναγή που δεν είχε παίξει, διότι δεν υπάρχει κάτι απίθανο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει, αυτό που προσπαθεί, παραθέτοντας μια ατάκα. Περνάμε στον πρόεδρο της ποδοσφαιριστικής εταιρείας της Ομόνιας. Στοχεύαμε και ελπίζαμε στην νίκη χθες, κρατάμε την ισοπαλία και συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κόσμο μας που ήταν στο γήπεδο και υποστήριξε την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές μας. Σταύρος Παπασταύρου, που άνοιξε έτσι ένα διάβλο επικοινωνίας με τον κόσμο μέσω αυτής της σελίδας, μέσω του προφίλ του μάλλον στο Facebook. Mm-hmm. Περνάω παρακάτω μια ιδιαίτερη ανάρτηση του Φοφανά νωρίτερα σήμερα, ότι με στήριξες εκεί που ήμουν στα δύσκολα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, βάζοντας ένα βίντεο με την ώρα που γίνεται αλλαγή και αποθεωνέται, που είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του. Θυμόμαστε όλοι. Και επίσημη Ομόνια λέει για πάντα στις καρδιές μας Φόφη, με το παρατσούκλι του. Λοιπόν, περνάμε και στους παίχτες που αγωνίστηκαν αυτή τη φορά. Μανρίγκε,
Πολύ καλή δουλειά από την όλη την ομάδα. Ευχαριστώ τους οπαδούς για την υποστήριξη. Γιώρτη Γκόμες, επιτέλους κάποιες καλές στιγμές. Μονούσε φωτογραφίες στην Ιώτυπα. Πολύ καλή ομαδική προσπάθεια και για την υποστήριξη και πάλι από τον κόσμο. Χάρης Μαυρίας, πάθος με τον Κολοβό να τον πειράζει πιο κάτω. Παιχτάρα είσαι, γράφοντας το στα σχόλια. Ο Κολοβός ο ίδιος παρέθεσε αυτό την ατάκα προφανώς γιατί περνάει και αυτός ένα πολύ καλό διάστημα με τη συμμετοχή του στην Εθνική. Μια ατάκα του Πλάτωνα. Ο Άλεξ Σουάρες, δύσκολο, σκληρό, αλλά δίκαιο. Πάντα παλεύουμε για να είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Ο Μάρκο Μότα, καλό παιχνίδι και αποτέλεσμα σήμερα. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε τα social media για τον Τερπιόνι. Η επόμενη φωτογραφία από ό,τι πρόλαβα να δω ήταν ο Ιμανώλη Διάκεθ. Ναι, θα το φυλάξω για μετά όμως. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι το ρεπορτάζ από το Ντέρμπι των Ιωνίων και επανερχόμαστε με ανάλυση από τον Αντριάν Χατζου Αλεξάνδρου. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Ιωνίων μεταξύ του Αποέλ και της Ομόνιας για την τέταρτη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Χωρίς εντός έδρας νίκη από τις 12 Ιανουαρίου παραμένουν οι γαλαζοκίτρινοι. Ενώ οι πράσινοι σταμάτησαν μεν τον νικηφόρο σερί του Ιωνίου σε βάρος τους, όμως συνεχίστηκε το αίτητο των γαλαζοκίτρινων που μετράει πλέον 6 χρόνια. Πιο επιθετικά πήγε στο παιχνίδι ο Αποέλ. Αφού βρήκε ευκαιρία με τον Ζαχίτη, στην αμέσως επόμενη φάση προηγήθηκε με καφαγιά του Καρλάου. Ο Νατέλιδε τον Γιάκολης, η σέντρα αμαρκάριστος εκεί. Ο Καρλάου έτρεξε να προλάβει, ο Βίντρα δεν τα κατάφερε. Οι πράσινοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και βρήκαν ευκαιρία με τον Μαυρία. Μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου ακολούθησαν αρκετές φάσεις και για τις δύο ομάδες μπροστά από τις δύο εστίες. Η πάσα είναι πολύ καλή, το πλασέο ρεμό με τα πόδια θα απομακρύνει σε κόρνερ. Το πλασέ που έγινε από το Ραμίρες και η αντίδραση του Γιάννη Αναστασίου. Ξανά η πολύ όμορφη παλιά από τον Ατζαγκούν στην πλάτη της άμυνας. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Αποέλ να χάνει δύο ευκαιρίες με τον Νατέλ, με την Ομόνια να βρίσκει γκολ στη συνέχεια μετά από καλό σουτ του Γκόμεθ έξω από την περιοχή. Ξέφυγε ο Σοάρες. Γκόμεθ το σουτ γκολ 1-1 στο 58. Ο Γιώρτη Γκόμεθ θα ισοφαρίσει. Η κίνηση από το Σοάρες θα στρώσει για τον Γιώρτη Γκόμεθ το δυνατό αριστερό σουτ στη γωνία του Ρωμό. Ο Αποέλ προσπάθησε στη συνέχεια να βρει τον γκολ που θα του έδινε την νίκη, έχοντας και δοκάρι στο 83ο λεπτό με τον Γιάκολης. Με πολύ φάλτσο στο δοκάρι και έξω η μπάλα. Στο 84. Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους. Στις ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του, στάθηκε ο Λέων Αντέλ μιλώντας στη κάμερα της Cita Vision μετά το τέλος του αγώνα. Ξεκινήσαμε καλά, καταφέραμε να βάλουμε ένα τέρμα. Μετά δυστυχώς ισοφαριστήκαμε, χάσαμε τις ευκαιρίες, εκ των οποίων έχασα και εγώ μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Η Ομόνια άξιζε το βαθμό, τόνισε ο Γκόμεθ στις δικές του δηλώσεις. Θεωρώ ότι αξίζαμε αυτό το βαθμό. Δεχτήκαμε ένα γκολ νωρίς, προσπαθήσαμε, πιέσαμε, φτιάξαμε κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε στρόφες, σημειώσαμε τον γκολ και όπως είπε στο τελείωμά του, αξίζαμε αυτό τον βαθμό γιατί παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας και πάμε τώρα στην τεχνική ανάλυση με τον Αντριάν Χατζου Αλεξάνδρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πανίκο. Τι έγινε? Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα περάσουν αμέσως τώρα στην ανάλυση του ντέρπι της Λευκοσίας. Ξεκινώντας πώς παραδάχθηκε ο Μάντης Ομόνιας σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1. Βλέπουμε και τις επιλογές του κ. Αναστασίου. Και από πλευράς από ΕΣ, ένα σχηματισμό πήγαινε ευνηδίαση 4-3-3. Και είναι πολύ ενδιαφέρον πώς κινήθηκε ο Ζαχίτ και ο Σόζα μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι. Βλέπουμε την τοποθέτηση, το τρίγωνο στη μεσαία γραμμή και βλέπουμε αμέσως το Ζαχίτ και το Σόζα να παίρνουν το πλάτος του γηπεδού και να συγκλίνουν εσωτερικά. Ο Γιάκολης παγωνίζοντας σαν δεξιός ακραίος επιθετικός και ο Νατέ να συγκλίνουν προς τον κεντρικό διάδρομο. Πολύ ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζουμε στους τηλεθεατές μας και ο Καζού να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το χώρο στην πλάτη της άμυνας της ομάδας της Ομόνιας. Βλέπουμε ότι η Ομόνια που προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά να εξασκήσει ψηλή πίεση στην ομάδα του Αποέλ, βγάζοντας πολλούς ποδοσφαιριστές στο μισό του αντιπάλου, να προσπαθεί να δημιουργεί υπεραριθμίες στον χώρο που βρίσκεται η μπάλα. Βλέπουμε εδώ και το Μότα
πώς βγήκε να εξασκήσει την πίεση πάνω πολύ στον Νατέλ και να δυσκολεύεται η ομάδα του από να χτίσει το παιχνίδι από πίσω και να αναγκάζεται ο Ρωμό να μεταβιβάσει την μπάλα στη δεύτερη γραμμή. Τα πρώτα στηρίγματα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του ΑΠΟΕΛ με το σχηματισμό που επέλεξε ο κύριος Τραμεζάνη, με αποτέλεσμα να χαθεί μπάλα και ο στόχος, μόλις κερδίσουν την μπάλα, είναι να εκμεταλλευτούν στην πλάτη του Καρλάου στο χώρο τον Ραμίρες και να δημιουργά αρκετά προβλήματα. Είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Ραμίρες. Πάρα πολύ γρήγορος και βλέπουμε ότι στη μετάβαση ο στόχος είναι να εκμεταλλευτούν αυτή την ταχύτητα του Ραμίρες. Και από πλευράς ΑΠΟΕΛ βλέπουμε εδώ να εξασκεί πίεση μαζί με τον Μπέζιακ. Επίσης η ομάδα του ΑΠΟΕΛ να εξασκεί πίεση στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Βλέπουμε ο Ναντέλ να έρχεται πιο ψηλά. Πολύ ωραία μεταβίβαση στη δεύτερη γραμμή με στόχο το Μότα. Βλέπουμε πόση ευκολία βγαίνει από το pressing της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της ομάδας που έχει μια πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και μια παρόμοια φάση με αυτή που είχαμε αναλύσει προηγουμένως. Μόλις κερδίσει την μπάλα ο Ατζακούν, στόχος επίσης η πλάτη, στην πλάτη του Καρλάου και να χάνεται ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία από πλευράς Ομόνια στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος άλλαξε τα πλάνα του ο κύριος Τραμεζάνη από πλευράς ΑΠΟΕΛ σε ένα σχηματισμό 5-3-2. Η αδυναμία του 5-3-2 είναι στα άκρα. Είχαν μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν οι τρεις ποδοσφαιριστές στην μεσαία γραμμή από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Στη συνέχεια, 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε ξανά τα πλάνα του ο προπονητής της ομάδας του ΑΠΟΕΛ σε ένα σχηματισμό 3-4-3 που μεταφέρονται 5-4-1. Οι μεγάλες αδυναμίες αυτού του σχηματισμού βλέπουμε εδώ στην ανάπτυξη 3-4-3 με τον Καζού και τον Γιάκολης να συγκλίνουν προς τον κεντρικό διάδρομο. Το πρόβλημα ποιο ήταν όμως, ήταν ο κεντρικός διάδρομος. Δημιουργήθηκαν μεγάλα κενή χώροι στον κεντρικό διάδρομο. Με το πλεονέκτημα που δημιουργήθηκε από πλευράς Ομόνιας, βλέπουμε εδώ και τον Κολοβό να συγκλίνει εσωτερικά 4 ποδοσφαιριστές της Ομόνιας στον κεντρικό διάδρομο. Και με αυτόν τον τρόπο ήρθε και το τέρμα ισοφάρισης. Μόλις άλλαξε το σχηματισμό ο κύριος Τραμεζάνη. Βλέπουμε εδώ η πεντάδα της ομάδας του ΑΠΟΕΛ πολύ πίσω. Ο Γκόμες πήρε την μπάλα ανενόχλητος. Λίγο πιο πάνω από τα 25 μέτρα, ένα πολύ όμορφο σουτ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Στη συνέχεια θα δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είχε και το χρόνο να δουλέψει ο κύριος Τραμεζάνης. Θα περάσουμε σε τρεις κομπίνες που εφάρμοσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Θα ξεκινήσουμε και με το πρώτο τέρμα που πέτυχε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε εδώ τα man to man από πλευράς Ομόνιας, δύο ποδοσφαιριστές στο χώρο. Το σκεπτικό της κομπίνας είναι να τρέξει ο Καζού μαζί με τον Τζαγκόν και να δημιουργήσει το χώρο στην πλάτη του Νατέλ. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και στις τρεις κομπίνες ο τελικός αποδέκτης είναι ο Νατέλ. Πόσο σημαντικός ποδοσφαιριστής είναι στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Στη συνέχεια της φάσης ο διάλογος πήρε την μπάλα με μια πολύ όμορφη σέντρα, μια πολύ δύσκολη φάση και για τον επόπτη. Βλέπουμε την τοποθεσία των ποδοσφαιριστών, πολύ ελεύθεροι παίχτες μέσα στην περιοχή από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Δείξαμε στους τελευταίους πώς έπρεπε να ήταν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας και με αυτόν τον τρόπο προηγήθηκε το ΑΠΟΕΛ στο σκορ. Στη συνέχεια, μια δεύτερη κομπίνα με τον ίδιο σχηματισμό να αμήνεται η ομάδα της Ομόνιας. Εδώ όλοι οι ποδοσφαιριστές να παίρνουν τους ποδοσφαιριστές στη μικρή περιοχή και να έρχεται ο Νατέλ από το δεύτερο δοκάρι με στόχο να υποδεχτεί την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και να κάνει το σουτ. Και κλείνοντας το δεύτερο ημίχρονο, θα περάσουμε να δούμε μια κομπίνα από φάουλ. Πολύ ενδιαφέρον επίσης. Βλέπουμε εδώ τον Μωράης. Τρεις ποδοσφαιριστές στο τείχος, δύο στην πλάτη του τείχους και θα δούμε στη συνέχεια το Γιάνγκο να σκρινάρει τον ποδοσφαιριστή του Νατέλ με στόχο να υποδεχθεί ο μπάλα ο Νατέλ και να κάνει το σουτ. Είναι πολύ ενδιαφέρον, κάτι διαφορετικό να παρουσιάσουμε στους τηλεθεατές μας. Είναι πολύ σημαντικό και οι κομπίνες για ένα προπονητή για να πάρει το αποτέλεσμα. Πολλές φορές μέσα από αυτές τις κομπίνες και μέσα από αυτά τα στημένα κερδίζονται παιχνίδια και κερδίζονται και τίτλοι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Αντρίνε. Θα τα πούμε και αργότερα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα. Επιστροφή και πάλι. Κυριάκο, δεν ξέρω πώς σου φάνηκε αυτή η ανάλυση του Αντρίνε. Εντάξει, δεν ήταν το παιχνίδι το δικό σου. Έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα. Ήταν στο Άρενα, τον βλέπω συχνά, παίρνει σημειώσεις του διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι καλός πάντως ο δάσκαλος Αντρίνε. Λοιπόν, για την ερώτηση που μας έστειλε ο φίλος τηλεθεατής, σε ποιο σημείο είναι τα έργα στο ΑΕΚ Αρένα και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν? Ουσιαστικά τα έργα στο γήπεδο μας δεν έχουν σταματήσει. από τη στιγμή που μπήκαμε στο γήπεδο, συνεχίσαμε. Τα αποδυτήρια τα τελειώσαμε όπως είχαμε πει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μπήκαμε στους χώρους των αποδυτηρίων. Κάποιες τελευταίες πινεγές τις βάζουμε ουσιαστικά καθημερινά είναι που δουλεύουμε και εκεί. Έχουμε αναβαθμίσει την οθόνη, θα τοποθετηθεί, υπολογίζουμε στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, θα επιστρέψει στη θέση της η οθόνη, αναβαθμισμένη. Δημιουργήσαμε χώρους για ακόμη 50 θέσεις στην ανατολική εξέδρα.
Όλα αυτά γίνονται κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Από εκεί πέρα περιμένουμε μέσα στους επόμενους μήνες, να μην πω ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα, να αρχίσουμε το χτίριο που θα αφορά τα καινούργια δημοσιογραφικά, θέσεις για θεωρία πολυτελείας, ημιόροφος από πάνω, ασφάλτος στους γύρω δρόμους, όλα τα υπόλοιπα και τελευταίο το στέγαστρο με το οποίο θα ανέβουμε οριστικά και κατηγορία στην ΟΕΦ. Που σημαίνει ότι παίζεται και ο Μίλος. Ναι, ναι. Θα πάρει την άδεια. Είναι κάτι που θα το ξεκινήσουμε, υπολογίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Ακόμη... Θα τελειώσει πριν να ξεκινήσει η επίσημη σεζόν. Όχι, θα τελειώσουμε, θα χρειαστεί γύρω στους 10 μήνες περίπου για να τελειώσουν τα υπόλοιπα έργα. Επομένως θα τα ξεκινήσουμε τώρα, τους επόμενους μήνες και θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης σεζόν, εάν όλα πάνε κατευκήν. Κυριακό, ήταν το μεγάλο όνειρο και το μεγάλο όρομα του άντρου του Καραπατάκη, το γήπεδο. Θα έλεγες ότι ο άντρος ο Καραπατάκης είναι ο αναμορφωτής της ΑΕΚ? Δεν είναι μόνο το γήπεδο. Γενικότερα του οικοδομήματος της ΑΕΚ εννοώ. Γενικότερα του οικοδομήματος της ΑΕΚ. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Βεβαίως, όπως ο ίδιος αρέσκεται να λέει, μου αρέσει να παίρνω ατάκες από τον πρόεδρο. Δεν είναι μόνος. Έχει πάρα πολύ καλούς συνεργάτες σε όλους τους τομείς. Και στο Συμβούλιο, το λίγο μιλές Συμβούλιο. Είπα πριν για τα έργα. Για την ερώτηση για τα έργα για το γήπεδο, είναι και το προπονητικό κέντρο των Ακαδημιών. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Και αυτό. Είναι στα έργα υποδομής. Υπολογίζουμε τώρα να βελτιωθούν και οι καιρικές συνθήκες και θα πάρει τελική ευθεία την επόμενη σεζόν και θα είναι πάρα πολύ ωραίος εικόνα. Να μπαίνει ο άλλος στη Λάρνακα και το πρώτο πράγμα που θα αντικρίζει στην ουσία μετά το αεροδρόμιο θα είναι το χώρος που θα προπονούνται οι μικροί. Ένας χώρος που θα παρέχει όλες τις συνθήκες και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Είναι ό,τι καλύτερο. Και είναι κάτι που δείχνει και το ότι δεν κοιτάζουμε μόνο το παρόν, κοιτάζουμε και το μέλλον. Και δεν κοιτάζετε μόνο την ομάδα. Κοιτάζετε και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με ένα ποδοσφαιρικό τμήμα. Σε αποκορύφωμα, νομίζω ότι προσφορά από την πρώτη μέρα είναι το γήπεδο. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, ιδιόκτητο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ένα όνειρο που έγινε μετά από τις ενέργειες της διοίκησης, αλλά και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το νιώθουν και ήδη οι φιλάθλοι μας. Σαν το σπίτι του, γιατί υπήρξε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπήρξε συνδρομή, στήριξη, έδωσε αποδυστήριγμα του κόσμου για να φτιάξει το γήπεδο. Μιλάς για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ δεν έρχεται στο γήπεδο? Γιατί πολλές φορές σας έχουμε ακούσει και επίσημα να κάνετε έκκληση. Θεωρώ ότι με τις επιτυχίες που έχει η ομάδα, δεν θα έπρεπε να φτάνει στο σημείο ούτε ο Κυριάκος ο Δημητρίου, ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε και ο προπονητής να κάνει έκκληση στον κόσμο για να έρθει στο γήπεδο. Είναι κάτι που νομίζω ότι και σε αυτό κάνουμε σιγά σιγά βήματα. Δεν τα έχουμε κάνει ολοκληρωτικά για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, αλλά το καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με το sold out που. Τα sold out που κάναμε σχεδόν σε όλο το γήπεδο, τελευταίο με αποκορύφωμα το παιχνίδι με την Τρέση, είχαμε δυναμικά τον κόσμο στο πλευρό μας. Και το διαπίστωσε όλος ο φίλαθλος κόσμος το πόσο μεγάλη δύναμη. Άλλωστε και η ΑΕΚ νομίζω είχε και τις περισσότερες κάρτες φιλάθλων. Ναι, ναι. Είχαμε μέσα σε. Είχε περάσει εκείνη για το παιχνίδι με την Τρέση μέσα σε 7 μέρες, κάπου εκεί για να βγουν οι κάρτες. Κάρτες φιλάθλου, τις έβγαλε ο κόσμος, ήρθε στο γήπεδο, στήριξε την ομάδα. Είχαμε σχεδόν 6.000 σε εκείνο το παιχνίδι με τη Τρέση. Επομένως, έχει δείξει ο κόσμος ότι μπορεί να έχει πιο μεγάλη παρουσία. Γι' αυτό και το καλοκαίρι δεν είχαμε παράπονο. Στην πορεία της χρονιάς, όχι τόσο μαζική παρουσία υποστήριξη από τον κόσμο. Και αυτό που λένε είναι ότι υπάρχουν περιθώρια. Είναι και θέμα νοοτροπίας, να καλλιεργηθεί η νοοτροπία. Γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό δουλεύουμε, ότι σε όλα τα παιχνίδια είναι απαραίτητη η παρουσία του και όχι μόνο στα σημαντικά, στα κρίσιμα. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που ανάγκασε τον κόσμο? Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος έχει φύγει από τα γήπεδα. Και έχει φύγει από τα γήπεδα μέσα από επιτυχίες, όχι μέσα από αποτυχίες. Δηλαδή οι ομάδες, οι κυπριακές ομάδες, έχουν πει σε ομιλούς του Champions, σε ομιλούς του Europa League, ανέβηκε το επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι ούτε πολιτική το ποδόσφαιρο, ούτε κάτι όσον αφορά την οικονομία που ούτε τραπεζικό σύστημα,
που είχε τις αποτυχίες του των πολιτικών και των τραπεζικών, όπως σε Σπάρτο. Εδώ είχαμε ποδοσφαιρικές επιτυχίες. Και αν στο οικονομικό τομέα και στον πολιτικό τομέα υπάρχει απαξίωση, στο ποδόσφαιρο γιατί υπάρχει απαξίωση ακόμα και μέσα από επιτυχίες? Υπάρχει εξήγηση? Νομίζω ότι η λόγη είναι ξεκάθαρη. Τους έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Φέτος, στη φετινή σεζόν, η αποχή μεγάλη είναι γνωστό γιατί, γιατί γίνεται. Αλλά είναι μια συνέχεια των προηγούμενων ετών. Και με τη, το έχουν δείξει αυτό και οι έρευνες, με την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, με την διαιτησία, με την κακή ποιότητα των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Και έρχεται στη συνέχεια και η αποχή που γίνεται φέτος και λόγω της καρτάς φυλάθου. Εντάξει. Επομένως είναι τομείς που όλοι πρέπει να το δεχτώ αυτό. Τώρα μιλώντας εκ μέρους της ομάδας μας, το καλοκαίρι που έχουμε το πιο ασφαλές δείγμα, όταν μπήκε σαν νέα πραγματικότητα αυτό με την κάρτα φιλάθλου και είδαμε τον κόσμο να ανταποκρίνεται. Ήταν κοντά. Από εκεί πέρα στην πορεία της σεζόν, νομίζω η εικόνα δεν είναι καλή. Ούτε για όλες, γενικότερα σαν εικόνα. Πας να παίξεις παιχνίδι με το από έστω γάση και με την Ομόνια στο Γάσιμπι και δεν αντιλαμβάνεις ότι είναι ντέρμπι. Ξέρεις, Πανικό, νιώθω ότι το ποδόσφαιρο για να ξαναφέρει τον κόσμο πίσω θέλει ένα σοκ. Δηλαδή ένα σοκ με την καλή έννοια. Δηλαδή να μπει όραμα. Εγώ αυτό πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί από το ξεκίνημα της σεζόν, αποτελεί θέμα συζήτησης σε όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχει κανείς που θα πει ότι οι υποσφαιριστές δεν το σχολιάζουν αυτό, δεν το βλέπουν, δεν το κοιτάζουν, δεν τους απασχολεί. Δεν υπάρχει υποσφαιριστής που θέλει να παίζει μπροστά σε άδεια καθίσματα. Είναι κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο. Τώρα το τι χρειάζεται να αλλάξει, είναι κάτι που θα το βρουν αυτοί που πρέπει. Ξέρεις γιατί το λέω? Διότι δεν ξέρω τι σημαίνει ο κόσμος να συνηθίσει να πηγαίνει γήπεδο. Άμα το συνηθίσει, δεν θα ξαναπά γήπεδο. Όχι, αν συνηθίσει ο κόσμο να πηγαίνει στι καφετέρειε. Ναι, αλλά θα βλέπει... το βλέπει από τι καφετέρειε. Σιγά-σιγά. Ή θα σταματήσει και εκεί. Εάν συνεχίσει ο κόσμο και το συνηθίσει να το βλέπει από τι καφετέρειε, από εκεί θα συνεχίσει να το βλέπει. Να μου δώσει δύο λεπτά να πάμε στον Αντρέα τον Οδυσσέο για social media από το παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Απόλλωνα. Επανερχόμαστε στον Κυριακό, γιατί έχει πάρα πολλέ ερωτήσει ο Κυριακό να δεχθεί στη συνέχεια για τον προγραμματισμό. Λοιπόν, ξεκινάω με τα στατιστικά της επίσημης ΑΕΚ, γιατί έχουν τη σημασία τους. Ήταν δύο τα ρεκόρ που έσπασαν στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Το ένα θα είναι και ερώτηση για το τι σημαίνει το ένα. Έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η Διάκεφ, record man ως προπονητής σε παιχνίδια με την ΑΕΚ, έπιασε τα 82 ο Ισπανός coach. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ τι ορόσημο είναι αυτό, πολύ σημαντικό για την ιστορία της ΑΕΚ. Και ήρθαν τα 82 παιχνίδια τις μέρες που βραβεύτηκε και σαν προπονητής του μήνα. Ο συνδυασμός ήταν εξαιρετικός. Ναι, σωστό. Δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερος. Ρέκορντμαν συμμετοχών. Σωστά. Και ο Νταβίτ Καταλά με 200 συμμετοχές. Δύο Ισπανοί για την σύγχρονη ιστορία της ΑΕΚ που τις δίνουν οι Ισπανοί. Απλώς ευχαριστώ, έγραψε μεταξύ άλλων συμπαίκτες, προπονητές και όλους τους άλλους που φόρεσα αυτή την φανέλα ο Νταβίτ Καταλά. Άλλη μια ερώτηση για να δείτε εδώ τι θα γίνει με τη νέα σεζόν. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που γράφει στο τέλος. Θα δίνω πάντα την ψυχή μου για αυτό το σωματείο. Για ακόμη 200. Και για ακόμη 200, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Έχει διαφορά τι θα ρωτήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Γέφρεν Σουάρες, πολύ σπουδαία νίκη χθες μπροστά στους οπαδούς μας. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε μέρα με την μέρα. Ενώ ο Νταϊρ Μωίσοφ αναφέρθηκε στο ομαδικό πνεύμα και ότι συνεχίζουμε να παλεύουμε, βάζοντας και αυτός μια φωτογραφία από την παράταξη των ομάδων στο ΑΕΚ Αρένα. Στον αντίπαλο στρατόπεδο δεν είχαμε πολλές αντιδράσεις, δεν είχαμε σχεδόν τίποτα. Κρατάω αυτό που ήταν από δύο γνωστούς υποστηρίχτες του Απόλλωνα στο post που έβαλε η ομάδα με το τελικό αποτέλεσμα και το τελευταίο στην ουσία post μέχρι τώρα. Γερά θρύλε, μια ζωή μαζί σου, έγραψε ο Μάρκος Παγδατής. Και ο Ντάνι Κιντέρος, βάμος Απόλλων, πάμε παιδιά, μπορούμε να το πετύχουμε, πιστεύει ο πρώην Αργεντίνος. Άσος, το σημειώνω αυτό, αν μπορείτε να δεις, υπάρχουν σβησμένες απαντήσεις. Ήταν δύο σχόλια που ξεχώρισαν από πολλά που βάλουν κατά του Απόλλωνα, του προπονητή του και για τον παίκτο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Αντρέα. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι έγινε στο ΑΕΚ Αρένα και επιστρέφουμε με Αντριάν Χατζηαλεξάνδρου. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιβάν Τρισκόφσκι, η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει τον Απόλλωνα με 2-1 και να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της τρίτης θέσης από την ΑΕΛ. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Απόλλωνα που δεν καταφέρνει σε ένα κομβικό παιχνίδι να πάρει την νίκη. Νωρίς μόλις το 6ο λεπτό, η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Τρισκόφσκι. Στο 6ο λεπτό, από το κόρνερ
Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Ξανά η εκτέλεση. Ίσα που ακούμπησε μπάλα, αυτό χρειαζόταν, αυτό έκανε ο Τρισκόφσκι. Είχε την αίσθηση του που βρίσκεται η εστία, εκεί που στεκόταν. Στο 21ο λεπτό ο Απόλλωνας κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Παπούλης. Το πέναλτι καταλογίστηκε σε ανατροπή του Ζωάο Πέδρο από τον Αντωνιάδη. Και πέναλτι, ναι, πέναλτι για τον Απόλλωνα, φάνηκε από μακριά. Ναι. Υπάρχει παράβαση, είναι πέναλτι. Παπουλής εκτελεί γκολ, η μπάλα στο λοκάρι και στα δίχτυα, 1-1 ο Απόλλωνας. Έπεσε στη σωστή πλευρά ο Τόνιο, αλλά εκεί που την έστειλε ο Παπουλής στο δοκάρι και έπειτα στα δίχτυα, δεν μπορούσε να αντιδράσει και να κάνει κάτι ο Τόνιο. 1-1. Το τραγικό λάθος του Μπρούνο Βάλε στο 73 έκρινε και την αναμέτρηση. Οι παίχτες του Απόλλωνα, ο Γέφρε Σουάρες στη σέντρα, ο Τρισκόφσκι το γκολ, 2-1 η ΑΕΚ. Τραγικό λάθος του Βάλε, γκολ ο Τρισκόφσκι στο 73. Η σέντρα του Γέφρε Σουάρες φαινόταν εύκολη δουλειά του Βάλε. Τσιμπάει σαν Αλεπού εκεί ο Ιβάν Τρισκόφσκι. Απογοήτευση μετά το τέλος του αγώνα στους παίκτες του Απόλλωνα. Νομίζω τώρα το να πούμε τι έφταξε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που φταίξανε. Δεν πήγαμε καλά στο παιχνίδι. Δεχτήκαμε πρώτη γκολ. Από την άλλη, ο Ιβάν Τρισκόφσκι, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ, τόνισε πως είναι η δουλειά του να σκοράρει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι χαρούμενος γι' αυτό, όμως εντάξει, είναι δουλειά του να σκοράρω. Είναι δουλειά μου να σκοράρω. Από εκεί πέρα βλέπουμε σίγουρα τον ομαδικό στόχο που είναι να εξασφαλίσουμε μια θέση στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά έγιναν και στο ΑΕΚ Αρένα. Αντριέν, ο λόγος δικός σου. Πράγματι, μην ξεχνάμε ότι ο Απόλλωνας είχε δύο βασικές απουσίες, ο Σακέτη και ο Χάμπος ο Κυριάκου, και θα δούμε σε σένα πώς παρατάχθηκε για να καλύψει αυτό το κενό. Ήταν και πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο Αρένα. Θα περάσουμε αμέσως τώρα πώς παρατάχθηκε και η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Ροντέρ στη μεσαία γραμμή κοντά από τον Μάρκοβιτς. Ένα σχηματισμό 4-2-3-1. Αναγκαστική αλλαγή ο Περέρα αρκετά νωρίς και αντικαταστάθηκε από το Σκέμπρι. Βλέπουμε πόσο δυσκολευόταν η ομάδα του Απόλλωνα να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή στο πρώτο μέρος. Η ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακα σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 που μεταμορφώνονταν σε ένα σχηματισμό 3-4-3 στη φάση της ανάπτυξης με τον Γκονζάλες να μένει σαν τρίτος κεντρικός αμυντικός. Εδώ, όταν ήταν πίσω, βλέπουμε εδώ τον Παπουλή να έρχεται πάρα πολύ χαμηλά να πάρει την μπάλα. Επειδή δεν βρήκαν χώρους για να διεισδύσουν στο λεφτό έναν τρίτον οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Με ένα πολύ παράλληλο παιχνίδι, αρκετά στατικοί ποδοσφαιριστές του, φάνηκε εδώ η απουσία των δύο αμυντικών μέσων, κυρίως στην ανάπτυξη από πλευράς Απόλλωνα, και ο Τζέφρε να προσπαθεί να μεταφέρει τον Βασιλείου προς τον κεντρικό διάδρομο, εκεί που είχε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές η ομάδα της ΑΕΚ. Βλέπουμε εδώ, όταν έκτιζε το παιχνίδι ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, ο Γιάννου να έρχεται να εξαρκεί και βλέπουμε ακόμη μια φορά τον Παπουλή από αριστερός ακραίος, επειδή πόσο χαμηλά έρχεται να πάρει την μπάλα, ο Χέφε να συγκλίνει πολύ εσωτερικά προς τον κεντρικό διάδρομο και σε αυτό το σημείο η ευκαιρία της αγωνιστικής που χάθηκε, ήταν πώς ξεκίνησε η φάση. Αυτό ήταν τα σημάδια του Απόλλωνα στο πρώτο μέρος που δυσκολεύονταν πάρα πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Στη συνέχεια τα είδε αυτά ο Λόσοφρόνης, άλλαξε το σχηματισμό της ομάδας του. Σε ένα σχηματισμό 5-4-1, ο Ρομπές ήρθε σαν τρίτος κεντρικός αμυντικός ενδιάμεσα του Ιούστε και του Ουεντραόγκο με στόχο να κλείσει τον κεντρικό διάδρομο. Συνέχισε με την ίδια προσέγγιση η ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας, με τον Αντωνιάδη να ανεβαίνει ψηλά και κυρίως ο Ουεντραόγκο και ο Ιούστε να ακολουθούν τον Τρισκόφσκι και τον Γιάννου. Και ο Τολεμές που μεταφέρθηκε στην κορυφή της επίθεσης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το πλάτος η ομάδα της ΑΕΚ και να με σέντρες απ' τα άκρα. Βλέπουμε ότι ο Ουτραόγκο και το Ιούση να βγαίνουν από τον κεντρικό διάδρομο, από την επικίνδυνη ζώνη, λόγω ότι ακολουθούσαν τους ποδοσφαιριστές τους στη φάση της άμυνας. Επίσης, η ομάδα της ΑΕΚ, ο Ζέφρε, να έρχεται πολύ πίσω όταν κατέβαινε ο Βασιλείου με το σχηματισμό. Πολλούς ποδοσφαιριστές των κεντρικών διάδρομων από πλευράς ΑΕΚ. Η τριάδα του, ο Ιούση, ο Ρομπές και ο Ουτραόγκο, όπως το άλλαξε στη συνέχεια ο Σοφρόνης πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο. Η πίεση που εξασκούσε η ομάδα της ΑΕΚ και από αυτή τη φάση ήρθε και το πέναλτι για την ομάδα του Απόλλωνα. Μια μακρινή μεταβίβαση. Κέρδισαν την δεύτερη μπάλα ποδοσφαιρές της ΑΕΚ και θα δούμε στη συνέχεια την πολύ όμορφη πάσα του Ουεντραόγκο. Η σημασία ακόμη μια φορά της ενδιάμεσης πάσας ενδιάμεσα των γραμμών με μία μεταβίβαση. Τέσσερις ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή από πλευράς ΑΕΚ να βγουν εκτός φάσης.
Πολύ καλή υποδοχή του Σαρτινέρο. Είχε το πλάτος με τον νέο σχηματισμό η ομάδα του Απόλλωνα με τον Βασιλό από αριστερά. Πολύ όμορφη σέντρα και με αυτόν τον τρόπο ήρθε και το πέναλτι. Βλέπουμε και την αντίδραση. Πόσο έντονα ζει το παιχνίδι ο προπονητής του Απόλλωνα. Στη συνέχεια, ο Απόλλωνας κέρδισε μέτρα. Με τη σειρά του βλέπουμε να εξασκεί πίεση στο μισό γήπεδο της ομάδας της ΑΕΚ με τον Παπουλίτο, Ζλάια, το Σαρτινέρο και το Σκέμπρι. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε εδώ ακόμη και στον τερματοφύλακα να ζητάει ο Παπουλής από τους ποδοσφαιριστές να έρθουν ψηλά να εξασκήσουν πίεση. Ξανακερδίθηκε η μπάλα και σε αυτό το σημείο θα μπορούσε η ομάδα του Απόλλωνα να πάρει προβάδισμα. Αυτό ήταν μετά τον γκολ, έτσι. Ακριβώς μετά τον γκολ, μια κλασική ευκαιρία από πλευράς Απόλλωνας. Κέρδισαν την μπάλα και πολύ όμορφη συνεργασία. Χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία από τον Σκέμπρι για να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Και στη συνέχεια, δεν νομίζω δεν χρειάζεται ανάλυση, το λάθος του βάλε και ήρθαν οι τρεις βαθμοί για την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντριέν. Και πάμε τώρα και πάλι στον Κυριάκο. Κυριάκο, καταλά, 200 συμμετοχές. Είναι από αυτά που λέμε εμβληματικός ηγέτης ο Ντάβιτ Καταλά. Εμβληματικός αρχηγός. 200 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Ναι. Είναι ο πρώτος σε συμμετοχές στο πρωτάθλημα και ο κύριος Ιντιάκερ. 82 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Επίσης πέρασε πρώτος. Μέχρι πριν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα ήταν, μοιραζόταν την πρώτη θέση με τον κύριο Μουσκάλη. Είναι μόνος πρώτος τώρα ο κύριος Ιντιάκερ. Ο Νταβίτ Καταλά θα μείνει του χρόνου. Το αξίζουν πάρα πολλά. Μπράβο για τις συμμετοχές, για το ότι δίνει τον καλύτερο του εαυτό, για το ότι αποτελεί τον εμβληματικό μας αρχηγό. Από εκεί πέρα, το αν θα μείνει ή όχι, είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ο προγραμματισμός ξεκίνησε. Ο προγραμματισμός θα ξεκινήσει όταν με το καλό εξασφαλίζουμε πετύχουμε τον στόχο, εξασφαλίζουμε την έξοδο μας στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Ο Αντέρ Μουρίγιο όμως μαζί με τον προπονητή δεν συζητάνε το μέλλον της ομάδας. Έχει πει και ο ίδιος ο προπονητής ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί να πετύχουμε με το καλό και πάλι την έξοδο μας στην Ευρώπη. Υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που πρέπει. Είπα πριν για το μοντέλο που ακολουθούμε. Δεν είμαστε ομάδα που κάνει πολλές αλλαγές. Δεν είμαστε ομάδα που κάνει σαρωτικές αλλαγές, είτε σε επίπεδο ρόστερ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, στο τεχνικό επιτελείο και το καθεξής. Είμαστε μια ομάδα που προσπαθεί με λίγες προσεκτικές κινήσεις να παρουσιάζεται καλύτερη χρόνο με τον χρόνο. Το ίδιο θα επιδιώξουμε και το καλοκαίρι. Τι θα αλλάξει στον προγραμματισμό, δηλαδή, και λέτε να περιμένετε. Τι θα αλλάξει. Θέλουμε με. Δηλαδή να πετύχουμε το στόχο με το καλό της Ευρώπης. Θα πετύχει, αλλά. Και από εκεί πέρα ο τεχνικός μας διευθυντής θα έχει όλο τον χρόνο στη διάθεσή του να τρέξει τα πράγματα. Υπάρχει ούτως ή άλλως αυτό το καλοκαίρι υπάρχει δυνατότητα, γιατί είναι πιο μεγάλο το διάστημα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως τελειώναμε τη χρονιά και είχαμε ένα δεκαήμερο περίπου για να μαζέψουμε και πάλι όλη την ομάδα και να κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει. Επομένως, με το καλό να τα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο και από εκεί πέρα θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει για να παρουσιαστούμε έτοιμοι και όταν πρέπει. Το ότι είναι αρκετοί οι παίχτες στην ΑΕΚ πάνω από ένα όριο ηλικίας. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο προσπαθήσαμε και τον Ιανουάριο και το καλοκαίρι. Είδαμε παίχτες νεαρούς να είναι βασικοί στην ομάδα, να παίρνουν αρκετό χρόνο. Δηλαδή υπάρχει σκέψεις να πέσει ο μέσος ορός. Εγώ είμαι από αυτούς που λέει ότι η εικόνα στο χορτάρι αποτελεί καθρέφτη για τον οποιοδήποτε. Ναι. Είπαμε πριν για τον Λαρένα, η ηλικία του Λαρένα, η ηλικία του Καταλά. Βλέπουμε όμως και την εικόνα που βγάζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, ο Αγκοράν και ούτω καθεξής. Η εικόνα δεν είναι ίδια με αυτό που αναγράφεται στην πολιτική ταυτότητα του οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Ναι, το δέχομαι αυτό, κάτι, αλλά η διάρκεια. Να πω κάτι για να συμπληρώσω τον Κυριάκο. Μπουφόν. Μεγάλος ηλικία. Να πάμε πιο πίσω. Μπαρέζι, Κωστακούρτα, Μαλτίνι, ποδοσφαιριστέ, Πύρλο. Ποδοσφαιριστές μεγάλης ηλικία που έβγαζαν ποιότητα ακόμη και όταν αποφάσισαν να κρεμάσουν τα παπούτσια τους. Δεν λέω ότι είναι της ίδιας κλάσης οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές με αυτούς που έχουμε εδώ στην Κύπρο, αλλά σε έναν βαθμό μπορεί να συμβεί αυτό. Έτσι, Κυριάκο. Το ζητούμενο, το θέμα είναι να προσπαθείς και εσύ να βελτιώνεις, να μαθαίνεις και από τα λάθη σου. Είπε πριν ο Γιώργος για τη διάρκεια. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε τη νέα αγωνιστική περίοδο, για παράδειγμα, να παρουσιαστούμε, να δείξουμε και στην πράξη ότι έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Τα λάθη μας κοστίζαν φέτος. Κρίνεις, Κυριάκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, τον Ιγκόρ Σίλβα αναγκαίο για την ΑΕΚ,
γιατί είναι δανεικό σαν ποδοσφαιριστή. Ξεκρίνω ότι φέτος μας έκανε, έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα. Ήταν και για τον ίδιο ουσιαστικά πρωτόγνωρο το να παίξει σε μια ομάδα και να παίζει και στην Ευρώπη. Γιατί όταν πήγε στον Ολυμπιακό, πήρε κατά τα ψήματα, ναι, δεν πήρε ευκαιρίες, ναι, καθόλου σχεδόν. Από εκεί πέρα δεν εξαρτάται από εμάς. Μακάρι να εξαρτώταν από μένα. Έχετε ξεκινήσει όμως συζητήσεις. Ανοίξατε ένα διάβλο επικοινωνίας. Ουσιαστικά οποιασδήποτε εξελίξεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση και του Φακούντο, που είναι με το ίδιο καθεστώς και οι δύο δανεικοί στην ομάδα μας, μεταφέρονται για το καλοκαίρι. Εκεί θα, νομίζω θα δείξει, δεν εξαρτάται από εμάς. Κατά τα ψέματα, είναι υποσχεστής που ανοίγει σε άλλη ομάδα. Και αγωνιστικός δανεικός στην ομάδα μας, θα δούμε το καλοκαίρι. Πάντως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την προσφορά του και του Ινκος που ήρθε ως δανεικός και του Φακούντου. Άρα τους θέλετε στην ομάδα. Θα δούμε το καλοκαίρι. Ανάλογα με τις προκύψεις, με τις εξελίξεις που θα προκύψουν, ανάλογα με το πώς θα είναι η κατάσταση, επαναλαμβάνω, δεν εξαρτάται από εμάς. Από τη στιγμή που ανήκουν σε άλλη ομάδα. Φίτος Κυριακού. Δεν είναι μόνο το όνομα του Φίτου Κυριακού. Τις προηγούμενες μέρες άνοιξε. Όπως πάντα, σε περίπου σε αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν, ανοίξε το κεφάλαιο μεταγραφική ενίσχυση. Ακούγονται πάρα πολλά, γράφονται πάρα πολλά, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να επιβεβαιώνουμε ή να διαψεύδουμε το οτιδήποτε. Εμείς κοιτάζουμε την ομάδα μας, ασχολείται με αυτά τα θέματα ο τεχνικός μας διευθυντής και αυτός είναι που μας μεταφέρει τις αποφάσεις. Σε αφορά τον προγραμματισμό, επειδή εντάξει, είναι ένα κομμάτι που δεν μπορεί. Από τη στιγμή που είναι και σε εξέλιξη, ναι. Αλλά πανίκο μου, εγώ πιστεύω ότι με τη χρονιά τη φετινή τη ΑΕΚ έχουν, είπε προηγουμένως ότι έχουν πάρει το μάθημα. Να μάθουν από τα παθήματα. Άρα μαθαίνουμε ένα από αυτά, ναι, που παθαίνουμε και δρούμε. Οποιοςδήποτε είναι υποχρεωμένος, ναι, για να πάει μπροστά να κοιτάζει το πώς θα διορθωθεί, το πώς θα μάθει από μέσα από τα λάθη που έκανε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, πριν σε αποχαιρετήσουμε. Με τον Ιγκόρ Σίλβα υπάρχει συγκεκριμένο ποσό. Όταν παραχωρήθηκε το καλοκαίρι υπήρξε ρήτρα. Είναι μεγάλο όμως το ποσό. Δεν μπορώ να αναφερθώ ακριβώς ποσό. Πέραν του ενός εκατομμυρίου. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Επομένως, πέραν του ενός εκατομμυρίου. Να το πω όσο πιο απλά μπορώ, κρίνεται απαγορευτικό. Επομένως, γι' αυτό θα πρέπει να περιμένω τις εξελίξεις, να δούμε πώς θα είναι η κατάσταση το καλοκαίρι και θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Αν θα υπάρξουν οποιασδήποτε επαφές, αν θα υπάρχει θετική πρόθεση για κάτι τέτοιο για να, από την πλευρά της ομάδας που ανοίγει, θα δούμε. Πριν σε καληνυχτήσουμε, πριν σε αποχαιρετήσουμε, νομίζω ένα τελευταίο σχόλιο, ό,τι θέλεις να μας πεις εσύ, απευθυνόμενος ασφαλώς στον κόσμο της ΑΕΚ. Νομίζω ότι του προσφέραμε χαρά με το αποτέλεσμα που πήραμε το Σάββατο. Έχουμε ακόμη στόχους να εκπληρώσουμε, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Δεν έχει δικαιώσει το οτιδήποτε από τώρα, από αυτή την αγωνιστική play-off, από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη 6 παιχνίδια σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, όπως πάντα. Θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τη χρονιά όπως πρέπει, να πάρουμε και φέτος το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μπορεί φέτος να μην καταφέραμε να τους δώσουμε τη χαρά που τους δώσαμε πέρσι, για παράδειγμα, αλλά είναι μια χρονιά που επιστρέψαμε στους ομίλους του Europa League, πήραμε το Super Cup. Να τελειώσουμε όπως πρέπει στο πρωτάθλημα και από το καλοκαίρι δουλειά να τα καταφέρουμε και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, μαθαίνοντας, όπως είπα και στον Γιώργο πριν, μέσα από τα λάθη μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριακό, για την παρουσία σου. Ότι το καλύτερο στην ΑΕΚ για την συνέχεια του πρωταθλήματος και ευόδοση φυσικά των στόχων. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Ιμανώλη Διακέθ. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα που άκουσα στη ζωή μου. Όχι μόνο μου αρέσουν οι Κύπροι παίχτες, αγαπώ όλους τους Κύπριους. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι Κύπροι με έφεραν εδώ και περνώ εξαιρετικά. Αγαπώ αυτή τη χώρα, τους ανθρώπους της και πέρα από αυτό, ως προπονητής, παίρνω αποφάσεις βασισμένες στους παίχτες μου. Για μένα δεν είναι ούτε Κύπροι, ούτε Ισπανοί, ούτε Γάλλοι, ούτε Ολλανδοί. Οι παίχτες μου είναι απλώς παίχτες. Δεν με ενδιαφέρει που έχουν γεννηθεί, παίρνω τις αποφάσεις μου για να κερδίζω παιχνίδια. Αυτό μου ζήτησαν όλοι στην ομάδα και δεν λαμβάνω υπόψη που γεννήθηκε ο καθένας. Στη θεωρία, και πιστέψτε με, θα ήθελα να χρησιμοποιώ Κύπριους, γιατί ξέρω που είμαι και θα το ήθελα να έχω πολλούς Κύπριους στην ομάδα μου. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, αλλά ειλικρινά προσπαθώ να μην ακούω πολλά πράγματα. Υπάρχει κριτική, τη δέχομαι, αλλά δεν δέχομαι να λένε πως δεν εμπιστεύουμε τους Κύπριους παίχτες. Είναι ένα μεγάλο ψέμα.
Αυτή νομίζω ήταν και η πιο σημαντική ατάκα του προπονητή του μήνα. Έτσι όπως ανακηρύχθηκε από τους συναδέλφους προπονητές. Εμπιστεύεται τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα αυτό που λέει ο κόσμος για το ότι ο Ιμανώλη Διακέθ δεν εμπιστεύεται τους Κύπριους παίχτες. Να πάμε στα τέρματα της αγωνιστικής όπως τα επέλεξες. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να τα δούμε. Νέμετ, ο Αγκούλο έδωσε την πάσα στον Κούλτς, έκοψε πολύ ωραία και σημείωσε δεύτερο γκολ. Ο Γιένς Κούλτς πολύ νωρίς γίνεται το πρόσωπο του αγώνα. Στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα γκολ. Ακούμπησε ο Τρισκόφσκι 1-0 η ΑΕΚ στο 6ο λεπτό. Γκόμεθ το σουτ, γκολ 1-1 στο 58. Λοιπόν, αυτά ήταν τα γκολ. Το δεύτερο του Τρισκόφσκι από πολύ δύσκολη γωνία. Ήταν και τα τρία εξαιρετικά γκολ. Ναι, ναι, ναι. Και σημαντικά. Και σημαντικά, ναι. Έτσι. Και το πρώτο, εννοώ το γκολ της Πάφου, το δεύτερο που είδαμε πρώτο. Πολύ ωραία γκολ και τα τρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την απόκρουση της αγωνιστικής τώρα, κυρίες και κύριοι. Περιμένει ο Νατέλ, εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Νατέλ το σούτ! Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από την απόκρουση του Μεχίας. Στην κλειστή γωνία ο Μεχίας απομάκρυνε την μπάλα. Να πάμε να δούμε τη φάση της αγωνιστικής, έτσι πως την επέλεξες, Γιώργο. Αυτή ήταν πράγματι η φάση της αγωνιστικής. Ο Γέφρε Σουάρες στη σέντρα, ο Τρισκόφσκι, το γκολ, 2-1 η ΑΕΚ. Τραγικό λάθος του Βάλε, γκολ ο Τρισκόφσκι στο 73. Φάση γιατί έκρινε το παιχνίδι, έτσι. Πάει και με το όνομα του Βάλε. Πάρε, Βάλε. Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε να δούμε την ευκαιρία. Συμβαίνει και στους καλύτερους θεματικούς. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Όπως μπορείς να βάλεις το πιο απίθανο γκολ, να χάσεις το πιο εύκολο, μπορείς και να κάνεις το ίδιο λάθος. Πριν το... είχε μια έτσι απόκρουση εξαιρετική και έκανε το λάθος εκεί. Ναι, σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την ευκαιρία της αγωνιστικής. Πραγματικά είναι απίστευτο. Ένα πολύ όμορφο πλάνο στην Ότυπο εδώ, κοιτάξτε. Την ίδια ώρα που ο Τρισκόφσκι κάνει εξαιρετική ενέργεια, πάει μπαλά πίσω στη γραμμή, νέο σουτ, πάλι στη γραμμή. Απίστευτη χαμένη διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 14ο λεπτό. Ήτανε τριπλή, Γιώργο, έτσι. Τριπλή, γιατί έπιασε ο Βάλε πρώτα. Ναι, και μετά τερματοφύλακας ήταν ο Ρομπέρς. Ο Ρομπέρς, δύο φάσεις. Πάνω στη γραμμή, δύο φορές πάνω στη γραμμή. Χρειάστηκε και τον τερματοφύλακα, τον Ρομπέρς, για να απομακρύνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Λοιπόν, τερματοφύλακας είναι ο Βοζίνια, ο οποίος επέστρεψε στο αρχικό σχήμα της ΑΕΛ. Δεξιά ο Πραξιτέλης Βούρος. Στο κέντρο της άμυνας ο Κούσιλος με τον Κέβιν Λαφράνς. Και στο αριστερό άκρο ο Μπεσά, ο Βίνσεντ Μπεσά, ο οποίος σκόραρε σήμερα. Ο Γεφρέν Σουάρες είναι στο δεξί άκρο της μεσαίας γραμμής.
Τζόρτι Γκόμεθ, όπως μας είπε, στον Αντρέα Οδυσσέος είπε ότι είναι Τζόρτι Γκόμεθ και όχι Γιόρτι. Γιένς Κούλς, ο παίκτης της Πάφου που σκόραρε δύο τέρματα, ο Γκόμεθ που σκόραρε ένα εκπληκτικό τέρμα. Ο Ανδρέας Αβραάμ στο αριστερό άκρο. Και στην επίθεση δεν θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τον Ιβάν Τρισκόφσκι και τον Ρούμπεν Χουράδο. Και οι δύο πέτυχαν από δύο τέρματα και νομίζω είχαν πολύ καλή απόδοση, έτσι. Ήταν τα πρόσωπα της αγωνιστικής. Καθοριστικά, ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τώρα τον Ανδρέα, τον Οδυσσέος, για την κλήρωση. Ακριβώς. Ναι. Πες μας πώς ήταν η τυχερή. Λοιπόν, δεν βρήκε κανείς 6 στα 6, σε πληροφορήσω. Δεν βρήκε κανένας 6 στα 6. Βρήκαν όμως αρκετοί, 5 στα 6, 9 άτομα συγκεκριμένα. Δηλαδή βρήκαν... Γιατί, ποιο ήταν αυτό που τους χάλασε όλους? Ίσως το ντέρπι από Ελλομόνια που περίμεναν νίκη το ΑΠΟΕΛ, ίσως το ΑΕΚ Απόλλωνα σε περίμενα κάποιο άλλο αποτέλεσμα, θεωρώ. Γενικώς όμως. Κοίταξε. Μπορεί και το παραλίμνη. Έχασε με την το παραλίμνη στο παραλίμνη. Ναι. Δεν κερδίσει το ΑΠΟΕΛ, έχασε ο Απόλλωνας. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ήταν, ναι, γενικά ένα συνδυασμός, νομίζω, έτσι, αποτελεσμάτων. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. 5 στα 6 αντιλαμβάνεσαι. Μπορεί να χάσαν οποιοδήποτε μάτσα. Ναι, ναι, δεν σωστά. Είναι συγκεκριμένο αυτό. Και λοιπόν, κέρδισε και η ΑΕΛ μετά από 4 παιχνίδια τη Σαλαμίνα, έτσι. Σίγουρα, ναι. Και αυτό το αποτέλεσμα. Είσαι λίγο έτσι όπως πάνε θα τα πούμε. Αγωνιστική ήταν εκπλήξιο. Λοιπόν, 9 άτομα, έχω τη λίστα στο αριστερό μου χέρι. Ο κλασικός τρόπος. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα random.org που παράγει τυχαίους αριθμούς. Θα βάλουμε στο σχετικό πλαίσιο το 1 μέχρι το 9, όσοι δηλαδή και οι νικητές μας, αυτοί που βρήκαν 5 στα 6. Πατώ το generate για να παράγει τον τυχαίο αριθμό που είναι ο αριθμός 7. Η Άντρια Τσακαρίδου είναι η νικήτρια της σημερινής εκπομπής. Σκηνοθέτης πάντως μου λέει ότι είναι η θύρα 7. Ναι, λοιπόν, Άντρια Τσακαρίδου, λοιπόν, συγχαρητήρια. Τα δύο τελευταία ψηφία του κινητού της αριθμού είναι το 7 και το 0 ή το 70. Θα επικοινωνήσω από τα κεντρικά γραφεία της ΣΥΤΑ μαζί της για να παραλάβει το δροκουπόνι αξίας 100 ευρώ για εξαγκύρωσή του από καταστήματα ΣΥΤΑ Shop. Πάντως, αν είμαι σωστός, στις τελευταίες 3 ή 4 εβδομάδες έχουμε δύο γυναίκες. Ναι, τουλάχιστον. Τουλάχιστον δύο, ναι. Καθηγήτριες, όχι καθηγήτες. Καθηγήτριες. Ναι. Τον προγνωστικό. Και μάλιστα. Τώρα μου λέει ο σκηνοθέτης μας, ο Σπύρος, ότι υπήρχε και μια γυναίκα που είχε βρει και τα 6. Ναι, μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, 6 στα 6. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή ήταν προφέσορ. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τι έγινε στα ξένα πρωταθλήματα.